πολλές γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέλουν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφειοκρατό νυφάρα? Στην ημεζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν τα γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Οι παλιοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας γδαρδάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς. Πού είναι στο μυαλό νοθροί, μα υποκοοί έχουν περισσεί, τους έχω βαρεθεί. Κι ο Παρμινιώδης μέσος ανθρωπάκος κέρδος ποτέ μαγό μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρχή να έχει και μου αυτό το δωρβά. Και επαναστάσει στα βιβλά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κοιμήτες με χέρι υγρό, ήμουνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουμε θέρμη τα στοιχιά στη χάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σαν και αγριώτικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Κύπητες με χέρι υγρό, ήμουνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Καλησπέρα στα κατεχόμενα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο, οπότε είμαστε free που λέμε, free to go. Να κάνουμε και μια διαφήμιση, δεν τα παίρνουμε, αλλά έτσι είναι, παιδί μου. Για το ότι εμείς είμαστε υπεράνω, δηλαδή το κάνουμε και τσάμπα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, είμαστε free που λέμε να σχολιάσουμε όλα αυτά που γίνονται. Καιρό έχουμε να το κάνουμε, δηλαδή αυτό. Είχαμε καλεσμένους, είχαμε διάφορα. Πήγαμε αλλού. Καλό είναι και αυτό. Στο κάτω-κάτω, τι να πεις κιόλας, δηλαδή. Εντάξει, λες και είναι χαζός ο άλλος που ακούει τώρα και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Τέλος πάντων. Έτσι, να περνάει η ώρα. Λοιπόν, έχει μεγάλη πλάκα αυτό που ζούμε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ζούμε μια εποχή τώρα όπου, ρε παιδί μου, άμα είσαι πλούσιος, έχεις μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Φαντάζομαι τώρα να έχεις 300-500 χιλιάρικα, ας πούμε, σε καμιά τράπεζα. Έχεις τρελαθεί, τρέχεις όλη μέρα, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Τουλάχιστον εμείς που δεν έχουμε μία, να, μια χαρά είμαστε. Ούτε πρόβλημα, ούτε τίποτα. Και βλέπουμε τους πλούσιους τώρα και γελάμε. Καταλάβες, τους βλέπεις εκεί πέρα, πάνε από μια τράπεζα στην άλλη. Έχω κάτι φίλους, ας πούμε, έχουν κάτι λεφτά στην Κύπρο. Μιλάμε, δεν έχουν χάρη Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι. Τρέχουν όλη μέρα, από εδώ, από εκεί, meeting, πάνε σε τραπεζίτες. Βέβαια οι τραπεζίτες τους λένε, παιδιά, όλα καλά. Α, πρόβλημα, ξέρετε, με αυτές τις μαλακίες τους λένε. Χαλαρώνουν αυτοί, πάνε την άλλη μέρα, πάρτα, τους λένε, ας πούμε. Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα. Άντε τώρα, πού να τα πάω, στο Λουξεμβούργο, ρε παιδί μου, αφού θα τους τα πάρουν για από εκεί. Στα Καϊμάνα, ας πούμε, θα γίνει κάτι τσουνάμι τεχνητό, ξέρετε. Βάζουν κάτι μπόμπες αυτή η υπόγεια. Τραβάνε ένα τσουνάμι, πάνε και αυτά. Καταλάβατε. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ενώ εμείς, ας πούμε, που δεν έχουμε μία, είμαστε τώρα αραχτοί και παρακολουθούμε το χαμό, ας πούμε, των πλουσίων. Καταλάβατε. Πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι βρίσκουμε, διασκεδάζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, απολαύστε το, καθίστε στην καρέκλα σας αναπαυτικά.
Τέλος πάντων, κανένα φραπεδάκι θα υπάρχει, φαντάζομαι, ας πούμε, δανεικό τώρα από κανένα γείτονα, από κανένα φίλο. Τέλος πάντων, έτσι θα τη βγάζουμε τώρα. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν την καταστροφή των πλουσίων, καταλάβατε. Έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Πάντα είχαν ρε παιδιά αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Του λυπάται την ψυχή σου αυτό το πράγμα να δουλεύει όλο το. Να μαζεύει, α πούμε, να κάνει κομπίνε, λαμογέ, να διαφθείρεσαι, α πούμε, να μαζέψει κανένα φράγκο, α πούμε, το βάζει μια τράπεζα και α τα πάρουν τώρα ο Ζόιμπλε. Α τα πάρει αυτό ο Ξακάτη. Ντρόπι. Ντρόπι. Ντρόπι του. Και όχι τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό ο Άδωνη, ρε παιδιά, αυτό ο Άδωνη, δηλαδή, το λυπάται ψυχή μου τον άνθρωπο. Δηλαδή. Το λυπάται ψυχή μου. Είναι κομμουνιστικά λέει αυτά. Καταλάβες. Τι να βγει τώρα να πει το σκύλο του Σαμαρά, ας πούμε. Βρήκε μια δουλειά ο άνθρωπος τώρα, δεν τον κατηγορούμε. Αυτή τη δουλειά μπορούσε να κάνει, να βγαίνει να κράζει, ας πούμε, και να λέει χαζομάρες. Έπρεπε να επιβιώσει κι αυτός. Έτσι τι να κάνουμε. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Εκτός από τον μπάτσο και του βουλευτή που λέει ο Τζιμάκος, εγώ βέβαια διαφωνώ. Θεωρώ ότι όλες οι δουλειές είναι ντροπή, αλλά τέλος πάντων. Δεν απλοκωθούμε με τον Τζιμάκο τώρα. Βρήκε μια δουλειά εκεί ο άνθρωπος, ας πούμε, στη Νέα Δημοπρασία. Το βγάζανε εκεί στα κανάλια, ας πούμε, το σκυλάκι του να γαβγίζει, να λέει αυτά και ξαφνικά, ας πούμε, κάνει λέει κομμουνιστικά, λέει ο Σόιμπλε. Τρελαθεί ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι να πει. Κρύφτηκε. Πήρε τη Μανολίδου και φύγανε. Πήγανε στα, ξέρω εγώ, στα Καϊμάν που πήγανε να δουν και τους λογαριασμούς εκεί πέρα. Γιατί και αυτή η Μανολίδου, από ό,τι μαθαίνω, έχει κάτι λογαριασμούς, λέει, εκεί στη λίστα Λαγκάζ. Δεν ξέρω τώρα. Δεν τα πιστεύω αυτά. Γιατί ο Άδωνης είναι, πώς το λένε, ο ορισμός, ρε παιδί μου, του πώς να το πω τώρα. Δηλαδή, αδέκαστος. Αδέκαστος. Δεν έχει. Λοιπόν, δεν τα πιστεύω λοιπόν, αλλά κάτι μπορεί, ξέρω, δεν ξέρω, κάποια προβλήματα να έχουν και αυτοί. Λοιπόν, κάποια στιγμή βέβαια τώρα έχει πάει σε κάτι meeting, μαθαίνω, και του λένε άλλο παραμύθι να πουλάει. Ξέρω εγώ, ας πούμε, είναι διεφθαρμένοι οι Κύπροι και δεν ξέρω τι και αυτά. Θα βρει ένα παραμύθι να πουλήσει. Οπότε συντόμως στις οθόνες σας θα απολαύσετε ένα νέο Άδωνη, όπου θα καπιταλιστικοποιήσει το κομμουνιστικό αυτό που σύστημα που κάνει ο Σόιμπλε, ας πούμε, να βάζει χέρι στα λεφτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, πολύ ωραία το είπε και μια κυρία εκεί από την Κύπρο. Την άκουσα εκεί στην Ελληνοφρένεια, νομίζω την άκουσα. Όπου έλεγε, άμα λέει, εγώ σου βάλω το χέρι στην τσέπη και σου πάω τα λεφτά, είμαι κλέφτρα. Άμα λέει, το κάνει το κράτος, είναι νομοσχέδιο. Καταλάβατε. Πώς είναι, ας πούμε, αυτή η βία που πρέπει να την καταδικάσουμε από οπουδήποτε και αν έχετε από οπουδήποτε, εκτός αν είναι από τα μάτια, εκτός αν είναι, ξέρω εγώ, από. Με νόμους, ρε παιδιά. Αυτό που λέγει και ο Άδωνης, αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος της εποχής μας. Που δεν καταλαβαίνουμε τώρα εμείς πόσο μεγάλος φιλόσοφος είναι, αλλά αργότερα, μετά από 200-300 χιλιάδες χρόνια, τότε θα καταλάβουμε το μεγαλείο του ανδρός και θα καταλάβουμε τη μεγάλη φιλοσοφία. Το έλεγε ο άνθρωπος, ότι νόμιμη βία είναι μόνο από το κράτος. Καταλάβατε. Να καταλαβαίνουμε, δηλαδή, τι γίνεται. Καταδικάζουμε λοιπόν τα πάντα, καταδικάζουμε τη βία, καταδικάζουμε τα πάντα, εκτός αν έρχεται από το κράτος με νόμο. Κάθεται εκεί ο άλλος, ταξίνει, ας πούμε, με την άλλη συμμορία. Λέει, τι κάνουμε τώρα, δεν φτιάχνουμε ένα νόμο. Καταλάβες. Φτιάχνουν ένα νόμο, σου λέει νόμος. Καταλάβατε. Νόμος είναι το δίκαιο του μαλάκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μην λέω τώρα εγώ συνέχεια, ας πούμε, υπάρχουν, ξέρετε, και διάφοροι έτσι άνθρωποι, όπου με τον δικό τους τρόπο, τέλος πάντων, βάζουν και αυτοί το χεράκι τους σε αυτή την ανιδιοτελή βλακεία του πλανήτη, όπως λέμε. Λοιπόν, και επειδή όλο αυτό δεν θα συνέβαινε αν δεν είμαστε μαλάκες. Δεν γίνεται, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Λέω να πω στο Μενέλο να μας βάλει να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ας πούμε, το οποίο λέγεται Οδύ στο Μαλάκα. Βρες το ρε Μενέ, Τζιμάκος. Θα ακούσουμε Τζιμάκο σήμερα. Θα ακούσουμε Τζιμάκο που έβγαλε το καινούργιο του συντάκι, ας πούμε. Με έκανε ρε παιδιά και πήγα και πήρα τη Real News. Άλλωσα τώρα αυτό. Δηλαδή, τέλος πάντων. Με έκανε τώρα πελάτη του Χατζη Νικολάου. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Αφού εκεί το δώσε ο Τζιμάκος, τα χώσαμε. Δώσαμε 4,5 ευρώ. Δεν γαμιέται. Να έχουμε λίγο Τζιμάκο. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Οδύ στο Μαλάκα και παρερχόμεθα. Μπροστά γυαλί, πίσω λιχνία, μαλακισμένη φαντασία. Θέλεις να δεις, δεν θες να ζήσεις στη μοναξιά της αγρίας δύσης. Μαλάκα, μαλάκα. Πέντε ορφανά και μια χείρα να κολυμπάς σε κάθε τύρα. Λίθος βυζιά τα ίδια παίει και η ζωή σου παραπέει. Μαλάκα,
μαλάκα. Με ποδαράκια, τζάμπα τροφή για τα κοράκια, νύχια γαμψά με μαύρο πένθος, σε μια χούφτα όλο το έθνος. Μαλάκα, μαλάκα. Απ' το Μπροκτό μέχρι το Εδίο, κάπου χαθήκαμε κι οι δύο. Σε ζωντανό νεκροταφείο, σε ένα ανώμαλο οδείο. Μαλάκα, μαλάκα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, περισσεύει μαλακία σε αυτή τη χώρα, στον πλανήτη γενικώ, ας πούμε. Οπότε, τι να κάνει και ο Τζιμάκος, είπε να κάνει μια οδή στο μαλάκα. Σου λέει τόσο πολλοί που υπάρχουν, δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Να τους τιμήσουμε για αυτούς και πολύ καλά έκανε και μπράβο του. Να επιστρέψουμε στα τριτοδιάστατα, ας πούμε, να πω ότι εντάξει, έχω και εγώ μια ανάγκη να ρίξω κανένα πινελίκι σήμερα. Έχω καιρό να το κάνω. Καταλάβετε, είμαι άνθρωπο είμαι κι εγώ. Όσο διαλογισμό και να κάνει, όταν ζει σε αυτόν τον πλανήτη, τι να κάνει, υποκύπτει. Να ρίξουμε κάποια πινελίκη λοιπόν, αλλά σας υπόσχομαι ότι σιγά σιγά όσο περνάει η εκπομπή θα ανεβάσουμε δονήσεις και θα πούμε έτσι και πιο σοβαρά πράγματα τέλος πάντων. Αλλά ας βγάλω και εγώ κάποιο αποθυμένο τώρα. Λοιπόν, την Παρασκευή, δεν ξέρω όσοι ακούσατε την εκπομπή που κάναμε με την Τι που μας μπλέκει για τα ζώα κλπ. Και καπάκι ρε παιδί μου, καπάκι, δεν ξέρω αν το μάθατε, συλλάβανε το Ρούμπι. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιος είναι ο Ρούμπι. Ο Ρούμπι είναι ένα σκύλο που είναι εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Διαφθοράς εκεί πέρα, τέλος πάντων, υποταγής κλπ. Ο καημένος, ας πούμε, όποτε συναντούσε την Τρόικα και το Στουρνάρα και τα άλλα καλά παιδιά, ξέρετε τα σκυλιά, εμείς τα θεωρούμε κατώτερα και λέμε αυτό, αλλά δεν είναι. Αντιλαμβάνονται, βλέπουν την άβρα, καταλαβαίνουν αυτά. Βλέπανε τις άβρες λοιπόν που πηγαίνανε και καυγίζανε, τους πέρανε στο κατόπι. Και ξέρετε, αυτή τώρα, ας πούμε, παιδί μου, είναι εξουσία. Μα είναι δυνατόν τώρα ο σκύλος να μας καυγίζει, να πούμε, καταλάβει. Δεν το ανέχεται, ρε, η εξουσία, να πούμε. Είναι εξουσία, ρε, είναι υπεράν όλο. Και δώσανε παιδιά διαταγή και τα μαζέψανε τα σκυλιά. Τώρα τα μαζέψανε, τα σκοτώσανε, δεν ξέρω. Χάθηκε ο Ρούμπι. Και λες τώρα εσύ, ρε παιδί μου, δηλαδή, πόσο μαλάκας μπορεί ένας άνθρωπος, πόσο ξεφτυλισμένος, πόσο κομπλεξικός, ας πούμε, για να φτάσει τώρα να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά θα μου πεις, όταν, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για να υπηρετήσουν τα λαμόγια που υπηρετούν και να πάρουν το μισθό τους στον παχυλό, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξοντώνουν λαούς, να στέλνουν στην αυτοτονία χιλιάδες κόσμο και τέλος πάντων να κάνουν όλο αυτό το θεάρεστο έργο, σιγά μην μασίσουν με ένα σκυλάκο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Εξάλλου το είπε και ο Ρεχάγκελ. Ο Ρεχάγκελ, ξέρετε, τον έστειλε η Μέρκελ εδώ. Να μας πει τι, ότι η Μέρκελ λέει είναι πολύ καλός άνθρωπος, λέει, και έχει πολύ μεγάλη καρδιά. Πολύ μεγάλη καρδιά, παιδιά. Τεχνητή είναι, βηματοδότη έχει. Κάτσε, πάκι τις έχουν βάλει. Και είναι πολύ μεγάλη καρδιά. Μπράβο της και μπράβο της να συνεχίσει έτσι. Μπράβο, μπας και ξυπνήσουμε δηλαδή κιόλας. Και σου λέει μαλάκια στην εκεί πέρα κάτω. Του στείλω τον Ρεχάγκελ εγώ. Αφού το παραμύθι αυτή, θα θυμούνται το ευρωπαϊκό, ας πούμε. Που πανηγυρίζανε οι κανίβαλοι. Μπράβο μας. Πήραμε ευρωπαϊκό, Άλλαξε η ζωή μας, παιδιά. Μιλάμε.
Εντάξει, τα λύσαμε όλα. Αφού πήραμε και το ευρωπαϊκό, πάρτε τώρα ευρωπαϊκό. Άντε. Λοιπόν, τώρα να πούμε και κάνα σοβαρό. Τέλος πάντων, τελευταία μου συμβαίνουν εκεί διάφορα πράγματα. Έχω μπει δεν ξέρω, η ζωή ρε παιδί μου, με πάει έτσι λίγο σε κάτι εμπειρίες παράξενες. Και αυτές τις τελευταίες μέρες κάτι συμβαίνει με την Τουρκία. Δεν ξέρω, δηλαδή παίρνω μηνύματα διάφορα. Να ξεκινήσω από ένα απλό. Παρασκευή νομίζω ήταν. Πήγα να πάρω τσιγάρα, γυρίζοντας, είχε μια πλατεία εδώ στο σπίτι τέλος πάντων. Όμως πρέπει να κάνω κάτι παιδάκι και παίζανε. Και ήταν ένα παιδάκι, τώρα αν φανταστείτε, 7-8 χρονών, ξέρω πόσο να ήταν, και κάτι ένα 2-3 κοριτσάκια. Και έλεγε ο πιτσιρικάς στα κοριτσάκια. Είμαι ο Σουλεϊμάν, λέει ο μεγαλοπρεπής, και πρέπει να γονατίσετε στα κοριτσάκια. Προσέξτε τώρα, Και τρώω μια φλασιά εκείνη την ώρα και λέω μεγάλε, αυτά τελικά, αυτή η Τούρκη υποκουλτούρα που μας πουλάνε, γιατί ξέρετε, έχουν φτάσει σε μια χώρα όπου έχουμε γερμανική κατοχή και τουρκική υποκουλτούρα. Να καταναλώνει ο μαλάκας που λέγαμε πριν, ο λαός. Λοιπόν, αυτό έχουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Το θεωρούσαμε ότι ήμασταν ελεύθεροι. Με ποιους είχαμε προβλήματα, με τους Τούρκους και τους Γερμανούς. Τι έχουμε τώρα και τους δύο. Μπράβο μας. Λοιπόν, και συνειδητοποίησα εκείνη την ώρα τελικά. Αυτά τα Σύρια δεν αποσκοπούν σε μένα. Γιατί εγώ δεν θα το δω, ας πούμε. Εντάξει. Αποσκοπούν πού, σε κάτι γριές που κάθονται και τα βλέπουν. Ναι. Ποιος οι σχέσεις της γριές, ας πούμε, σε 2-3 χρόνια πεθάνουν αυτές. Πού αποσκοπούν λοιπόν, στα παιδάκια τα μικρά. Να τη γενιά γεννήτσαρη τελευταία που θα βγουν σιγά. Και θα μου πείτε, μεγάλε, έχεις κανένα θέμα με τους Τούρκους. Κανένα θέμα δεν έχω. Στην Τουρκία υπάρχουν και σκηνοθέτες φοβεροί και συγγραφείς φοβεροί και χιλιάδες. Τα έχουμε πει αυτά. Μην κολλάμε σε. Δεν μπορούμε να βάζουμε τους ανθρώπους όλους σε ένα τσουβάλι για να τους πετάμε, ας πούμε. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν δείχνουν αυτούς, καταλάβατε. Δεν δείχνουν αυτούς. Δείχνουν αυτή την υποκουλτούρα, τέλος πάντων. Και έχουν το λόγο τους εκεί στο Μέγκα, οι οποίοι βέβαια, να το πούμε γι' αυτό, τραβάνε και αυτοί ζόρια. Τώρα είδατε, πήγα και η Χρυσή Αυγή εκεί πέρα χθες, τους πετάγανε ταραμάδες, να πούμε. Δηλαδή, ρε παιδιά, έλεος, είπαμε κάνα γιαούρτι μέχρι τώρα. Ταραμάρε, φίλε, το προχωρήσατε. Έχουν προβλήματα. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, πήγε η Χρυσή Αυγή, παιδιά, και βάζει το Μέγκα, το οποίο το Μέγκα, όλοι ξέρουμε ότι, ας πούμε, αυτό το φασιστικό τέλος πάντων, το προωθεί, έτσι. Και λες τώρα γιατί ρε παιδί μου, ας πούμε, πάει η Χρυσή Αυγή τώρα, δηλαδή τόσο πολύ δυσκόλυσε τώρα το τουρκικό το Σύρια, τόσα χρόνια δηλαδή παίζανε τουρκικά, τώρα τους κάβλωσε. Και αυτή η Χρυσή Αυγή γιατί δεν κάνει και τίποτα τους Γερμανούς. Δεν ξέρω οι Γερμανοί τι, δεν είναι ξένοι αυτοί, ας πούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να τους αρέσει το ξανθό. Είναι και θέμα βίτσιου τώρα, έτσι. Θα τους αρέσει το ξανθό, το μελαχρινό, ανάλογα. Και άμα δεις τον Μιχαλολιάκο, δηλαδή καταλάβει ότι είναι άριο. Το DNA του δεν είναι. Το βλέπει τον άνθρωπο, είναι για άγαλμα κατευθείαν, ας πούμε, πώ είναι η Άρη, αυτό, ο Μιχαλολιάκο ίδιο. Και το περίεργο είναι τώρα, θα μου πει κάποιος, ρε παιδί μου, μάγκες είναι οι Χρυσαυγίτες. Πήγανε τώρα, πουλήσανε ένα σόου, ας πούμε, και πήρανε και ψηφαλάκια. Γιατί τα παίρνει όλο ο κόσμος με τη μαλακία του Μέγκα. Σιγά-σιγά, όχι πολύ γρήγορα, σιγά-σιγά, καταλαβαίνει. Μήπως όμως τελικά, και θα πει κάποιος, να πήγαιναν οι άλλοι, ρε, εδώ κάνανε. Που ήταν μάγκες που ήταν στον καναπέ, ας πούμε, οι επαναστάτες του Κόλλου. Και μπράβο τους, δηλαδή, θα πει που πήγανε οι Χρυσαυγίτες. Αλλά από την άλλη, αυτό δεν κάνει συμπαθητικό το Μέγκα. Δηλαδή ξαφνικά αυτό το κανάλι, το μνημονιακό, ας πούμε, της υποταγής, το κανάλι, ας πούμε, της κατοχής, ας πούμε, και όλα αυτά, ξαφνικά δεν γίνεται συμπαθητικό, επειδή πήγε η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, και του ρίξε, πώς το λένε, ταραμάδες. Κατελειγμένα από την περασμένη Δευτέρα, που ήταν αυτή, πώς τη λένε, η καθαρή Δευτέρα, βρώμικη, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτούς μείνανε κατελειγμένα, τα πετάξανε. Πήγε και ο άλλος ο παπάς και κατούρισε. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνει ο άνθρωπος, να πούμε, εντάξει. Ναι, άτανταλλι, είναι άτανταλλι, όπως ξέρουμε που βρουν κατουράνε. Τι να κάνουμε, το σπάσει φούσκα του ανθρώπου. Τέλος πάντων. Εγώ λοιπόν, επειδή μου τυχαίνει διάφορα από την Τουρκία τελευταία, θα σας πω μια ιστορία που βίωσα μέσα από ένα φίλο μου για να καταλάβετε τι παραμύθι έχουμε φάει σε αυτή τη ζωή. Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, και δεν κάνω καθόλου πλάκα τώρα, θα μας βάλει ο φίλος μου Μενέλος ένα τραγουδάκι να ακούσουμε από το φίλο μας τον Τζιμάκο, το πώς να το βρω, περίπου το Κουφάλες, αφιερωμένο σε αυτούς τους πάρα πολύ ωραίους τύπους, ας πούμε, να ακούσουμε λίγο τους Κουφάλες, γιατί παίζει ρόλο μετά που θα σας πω μια ιστορία να καταλάβετε πόσο μαλάκες είμαστε. Αλλά πρώτα πάμε να δούμε τους Κουφάλες. Πάμε, Μενέλα.
προσπαθήσω να τη βγάλω καθαρή. Μπροστά στο γυάλινο τετραγωνό κουτί. Καθρέφτη, καθρεφτάκι. Πες μου ποιο είναι το πιο όμορφο τσούλι. Να παίρνει πίπες, να τεινάζει το χαλί. Φάρμακο και φαρμάκι. Να είναι κυρία στην κουζίνα τη σωστή. Να τη θαυμάζουν οι φίλοι και οι γνωστοί. Κουστάνα στο κρεβάτι. Κουφάλες θα ανταμορφούμε στις κρεμάλες. Στον εκκλησιόν τις σκάλες. Μια πόζα μια ζωή. Κουφάλες με άντρι και λαλαπάδες. Για να χαίρονται οι παπάδες. Φάκα μονογαμική. Θέλω να κάνουμε αγάπη μου παιδί. Να το διδώσουμε μπροστά απ' την TV. Να βλέπει Mickey Mouse. Να το αγοράσουμε κομπιούτερ και σκύλι. Και όταν τελειώσει τη γερμανική σχολή. Να λέει το φύγε Ράους. Να του κολλιάσουμε την άδωλη ψυχή. Στο ίντερνετ με τις μανούλες την ευχή. Να ακούει μόνο Χάους. Ηρωμοιοσύνη, μη την κλαις. Εκεί που πάλι να σκύψει. Να την πούτη, να την πεσχέσαι. Κουφάλες, θα τα μορφούμε στις κρεμάλες. Των εκκλησιών τις σκάλες. Μια πόζα, μια ζωή. Ουφάλες με άντρι και λαλαπάδες. Για να χαίρονται οι παπάδες. Πάκα μονογαμική. Ουφάλες και ήταν χτες. Λες και ήταν χτες. Που φυλάκια σου δίνα στα αρχίδια τα βελούδινα και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλιές. Λοιπόν, τα είπε όλα ο Τζιμάκος με τους Κουφάλες. Θα τα μποθούμε μια μέρα στις κρεμάλες. Κάτι ξέρει για να το λέει, δεν μπορεί να το λέει έτσι. Κάποια έμπνευση για ο ποιητής, ξέρει το ποιητής, συνδέεται εκεί με το πνεύμα και κατεβάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω μια ιστορία για να καταλάβουμε τι παραμύθι τρώμε όλα αυτά τα χρόνια. Ποια χρόνια, δηλαδή αιώνες και εταιρείες, ας πούμε, και ποιοι είναι από πίσω οι οποίοι το εκμεταλλεύονται. Καλά, δεν είναι και δύσκολο να καταλάβουμε αυτό. Έχω ένα φίλο, λοιπόν, ο οποίος ήταν πιλότος. Είναι, δηλαδή, ο άνθρωπος πιλότος. Ήταν στην πολεμική αεροπορία. Φανταστείτε, λοιπόν, τώρα έναν άνθρωπο που πόσα χρόνια εκπαιδεύτηκε, έφαγε το παραμύθι του τουρκοφάγου, έφαγε τη ζωή του πάνω από το Αιγαίο να αναχαιτίζει τους Τούρκους. Αυτό τώρα μιλάμε με μεγάλες business, έτσι. Μιλάμε τώρα για λεφτά δισεκατομμύρια. Τα ανταλλακτικά, δισεκατομμύρια τα αεροπλάνα, βλήματα, παραβλήματα, υπερβλήματα, καταλαβαίνετε τώρα. Βενζίνες, καύσιμα. Μιλάμε για business τώρα ασύλληπτη. Λοιπόν, το ίδιο και οι άλλοι, έτσι. Επειδή η Τουρκία μας το ίδιο και οι άλλοι. Λοιπόν, αφού λοιπόν τέλος πάντων έφαγε τη ζωή του άνθρωπος να κάνει αυτό και μπράβο του, ας πούμε, το παιδί μας φύλασε τόσο καιρό και γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι σήμερα, το ξέρετε εξάλλου. Είδατε, η ελευθερία είναι από τα μπατζάκια μας τρέχει. Λοιπόν, μας κόστησε βέβαια κάτι παραπάνω, μερικά 3 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει σημασία, αλλά είμαστε μέσα στην ελευθερία. Λοιπόν, αφού έφαγε τη ζωή του λοιπόν ο άνθρωπος, ας πούμε, να πετάει πάνω από το Αιγαίο, να διακινδυνεύει, ας πούμε, και να παίζει πόλεμο με τα άλλα τα παιδάκια από την Τουρκία, ας πούμε, κάποια στιγμή έφυγε από την πολεμική αεροπορία και πήγε, ξέρω εγώ, στην πολιτική. Όπως του είπα κάποια στιγμή, έφυγε εκεί που οδηγούσε Φεράρι, το οδηγά φορτηγά. Λοιπόν, αλλά με την κρίση το παιδί, μειωθήκαν οι μισθοί, το ένα το άλλο, και αυτό είχε πάρει δάνεια, να πάρει σπίτι, δεν ξέρω τι, όλα αυτά. Δεν έβγαινε, δεν μπορούσε να μείνει άλλο εδώ. Αφού πήγε από εδώ, πήγε από εκεί,
από Σιγκαπούρη, Κατά, δεν ξέρω τι, το έψαχνε ο άνθρωπος να βρει μια δουλειά. Που κατέληξε στην Turkish Airlines και τώρα στην Τουρκία. Αυτό θα μου πείτε τώρα, δεν είναι και κακό. Έτσι. Ο άνθρωπος βρήκε μια δουλειά. Οκ. Okay. Έλα όμως, να σας πω ότι ναι, από ό,τι μου είπε, είναι καμία 70 οι Έλληνες που δουλεύουν στην Turkish Airlines. Όλοι οι πιλότοι της μαχητικής πολεμικής αεροπορίας παλιά, έτσι. Να ξέρουμε. Ποιοι άλλοι είναι εκεί στην Turkish Airlines? Οι Τούρκοι πιλότοι που πετάγα τα μαχητικά. Ξέρετε πώς είναι τώρα? Βγαίνουν έξω παρέα και κάνουν πλάκα ως τον άλλον. Έλα ρε, τι πέταγες εσύ, μοιράζει? Α, μοιράζει, πω ρε, εσύ, εγώ είχα F-16. Α, έχουμε κάνει εμείς, ήσουν εσύ που... Ωραία, έλα ρε φιλαράκι, ρε, μαζί τα κάναμε αυτά. Και γελάνε. Και του λέω κάποια στιγμή, πώς νιώθεις, του λέω, ρε φίλε, γι' αυτό. Με κοιτάει έτσι, αμήχανα. Του λέω, έχουν κανένα πρόβλημα αυτή εκεί που μιλάς? Όχι, μου λέει, γενέστατη είναι, όλη μια χαρά, ας πούμε, όλα αυτά. Δεν έχουν, μου λέει, τι πρόβλημα να έχουν, ας πούμε, μου λέει. Του λέω, κατάλαβες ότι παίζεις ρόλους? Έφεγες ένα παραμύθι κάποτε, κατέστηκε το σύστημα να παίξει αυτόν τον ρόλο, γιατί κάποιοι οικονομούσαν, γιατί κάποιοι είχαν συμφέροντα, γεωστρατηγικά, πολιτικά, οικονομικά, παπαριές. Και τι? Το ίδιο παραμύθι είχαν φάει και οι άλλοι. Ε, παιδιά, για πείτε μου, παιδιά, τι γίνεται τώρα με τους τουρκοφάγους και τους ελληνοφάγους και όλα αυτά που τώρα είναι φιλαράκια, ας πούμε, και κάθονται και γελάνε με τη μαλακία τους. Ναι, και πόσοι πεθάνανε και πόσοι θα πεθάνουν ακόμα. Και χιλιαδιό για τα πετρέλαια και τον Σόιμπλε και τον Ομπάμας, Ομπάμια. Τι να πω τώρα εγώ, τι να πω. Να το σκεφτούμε λίγο και πρέπει να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγουδάκι έτσι από τον Τζίμι. Ποιο να ακούσουμε τώρα, κάνα εδώ. Να ακούσουμε τη Μάνα Κουράδα. Τη Μάνα Κουράδα να ακούσουμε, γιατί κάτι ξέρει ο Τζιμάκος που λέει στο τραγουδάκι μέσα. Πού με γέννησες ρε μάνα εδώ πέρα να πούμε. Πάμε ρε Μενελά. Τέτοιο καιρό ποτέ δεν θα λύσεις τον γόρδιο δεσμό. Το κόβει ο Αδόλφος, ο Μέγας Αλέκος, και εσύ Χατζιαβάτης, ο Μπάρσος Νενέκος. Το κόβει ο Αδόλφος, ο Μέγας Αλέκος, και εσύ Χατζιαβάτης, ο Μπάρσος Νενέκος. Που με ρίξες μανούλα μου μέσα σ' αυτό το βόθρο. Είχα όνειρα για Νταρντανιάν και με φωνάζουν πόρθο. Και με φωνάζουν πόρθο. Κυψέλη Παγκράτη με λύση βουβό, κι οι φήνες κλωσάνε φιδίσιο αυγό. Μπορείς να δαγκώσεις τετράγωνο μήλο με γεύση τσουχνίδας, γονίδι από σκύλο. Μπορείς να δαγκώσεις τετράγωνο μήλο με γεύση τσουχνίδας, γονίδι από σκύλο. Που με ρίξες μανούλα μου μέσα σ' αυτό το πόθρο. Είχα όνειρα για Νταρντανιάν και με φωνάζουν πόρθο. Και με φωνάζουν πόρθο. Αγόρια, κοκόρια, σε άδειο κοτέτσι, τρελές αγελάδες βοσκάνε γιουβέτσι. Κορίτσια σφαγμένα χωρίς κλειτορίδες, σε ουράνια οθόνη προσεχώς κατσαρίδες. Κορίτσια σφαγμένα χωρίς κλειτορίδες, σε ουράνια οθόνη προσεχώς κατσαρίδες. Που με ρίξες μανούλα μου μέσα σ' αυτό το βόθρο. Είχα όνειρα για Νταρντανιάν και με φωνάζουν πόρθο. Και με φωνάζουν.
το θέαμα στην κόλαση της δύσης που κάνει ανταλλακτική κάθε αξία χρήσης. Κάθε αξία χρήσης. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέγαμε λοιπόν αυτή την ιστορία, ας πούμε, που νομίζω ότι δείχνει πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη και δείχνει πάρα πολύ καλά ότι όλοι μας παίζουμε ρόλους και δεν χρειάζεται να πάμε στα μεγάλα, στα μικρά. Βρίσκεσαι σε μια παρέα, ας πούμε, ο ένας είναι άνεργος, ο άλλος είναι βολεμένος, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, λίγο ματσωμένος, ο άλλος είναι αούα, ο άλλος είναι δεν ξέρω τι, και βλέπεις πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Ο βολεμένος είναι υπέρ του μνημονίου, ας πούμε. Καταλάβες, και λέει, αού, και φωνάζει, ας πούμε, και λέει, είδατε τους Κύπριους, ας πούμε, τι, όχι, είπαν, καλά τους κάνανε, τολμήσαν να σηκώσουν κεφάλι. Ο άλλος που είναι άνεργος, λέει, άλλα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Λοιπόν, θέλω να πω, λοιπόν, ότι ο καθένας μας βλέπει τη ζωή με βάση τη δική του πλευρά και τα δικά του συμφέροντα. Γιατί υπηρετεί ένα ρόλο. Όταν του πάρει το ρόλο, γιατί και αυτός ο βολεμένος μπορεί να μην είναι βολεμένος αύριο. Και τότε θα λέει άλλα. Λοιπόν, το ίδιο και τα κόμματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, επαναστάτης και αυτοί, το νέο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Και οι φίλοι μου αυτοί, η Ρένα Δούρουν, ας πούμε, και οι φίλοι μου την έβγαζε εκεί στο ΡΑΔΟ 9, όσο την έβγαζε, ήμασταν φίλοι. Μετά που έφυγα από εκεί πέρα, το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επαναστάτες και αυτοί. Τέλος πάντων, η Ρένα θα είναι και υπουργός εξωτερικών όταν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, καταλαβαίνετε τώρα. Και την άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τους Κύπριους, παιδιά. Έλεγε, δεν είναι, λέει, ωραίο να πεινάς με αξιοπρέπεια. Δηλαδή, άμα τη λέγανε ολοκληρωτικά το όχι Κύπρι, γιατί και οι Κύπριοι δεν είπαν κανένα όχι, έτσι. Μια μαλακία είπαν εκεί πέρα, ένα όχι, και μετά είπαν ναι. Λοιπόν, δεν το πήγανε μέχρι τέλους. Δεν είναι, λέει, ωραίο να πεινάς με αξιοπρέπεια. Είναι ωραίο να πεινάς με αναξιοπρέπεια. Καταλάβατε, είναι. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ ωραία. Μυρίστηκαν εξουσία για αυτοί, σου λέει κάτω μαλάκα. Ας πούμε, τα βρούμε και με τους άλλους, οικονομήσουμε κι εμείς. Απ' την άλλη, βέβαια, βγήκε ένα σήμερα στο ραδιόφωνο, τον άκουγα, ας πούμε, και είπε κάτι πολύ ωραίο. Λέει, έρχονται αυτοί που πουλάνε τόνα, ο άλλος πουλάει το άλλο, ο άλλος πουλάει αυτό, ο άλλος καταστρέφει εκείνο. Όταν λέει, έρθουμε εμείς οι κομμουνιστές, τι θα πουλήσουμε γάμο, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Έχει δίκιο άνθρωπος, έχει πρόβλημα, έχει μεγάλο. Δηλαδή, αφήστε κάτι για τους κομμουνιστές, ρε παιδιά, βάζει η ώρα τους. Να έχουν κάτι να πουλήσουν κι αυτοί. Τα αφήσατε όλα να πούμε, δηλαδή δεν τα αφήσατε Χριστό τίποτα να πούμε. Έλεος δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να επιστρέψουμε λίγο στην Τουρκία. Αυτό τον μπαμπούλα, γιατί ξέρετε κάθε άνθρωπος που έχει ένα μπαμπούλα. Δεν γίνεται ρε παιδιά αλλιώς. Τώρα αυτός ο μπαμπούλας μπορεί να είναι θεός, μπορεί να είναι ασύστημα, μπορεί να είναι ένας εχθρός, μπορεί να είναι γείτονας, μπορεί να είναι εγκόμενα, μπορεί να είναι. Αλλά χρειάζεται ένα μπαμπούλα, δεν γίνεται. Δεν μπορεί χωρίς μπαμπούλα, δεν γίνεται. Απαγορεύεται ρε παιδί μου. Λοιπόν. Θα πω να μην, οι γονείς μου κατάγονται την Κωνσταντινούπολη, σφαχτήκαν οι παππούδες, τα γνωστά, ξέρετε. Και με ένα περίεργο τρόπο, αυτό μου βγήκε, τόσο δεν χρειάζεται να πω τώρα, ας πούμε, όλα αυτά, και συνειδητοποίησα πολλά πράγματα γιατί εγώ δεν τα ζήσα. Κανονικά, λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μίσος, να πάω να τους σφάξουμε κι εμείς, να κάνουμε αυτό το πράγμα, τόσο πόνο, ας πούμε, απίστευτο πόνο κλπ. Ξεχνάμε, βέβαια, ότι πριν είχαμε κάνει κι εμείς τα ίδια. Αλλά τι συμβαίνει, ας πούμε. Δημιουργείται μια κατάσταση. Μίσους, μια κατάσταση περίεργη, ας πούμε, περνάει από γενιά σε γενιά και περίμενες πότε τώρα εσύ θα πάρεις εκδίκηση. Και αφού πάρεις εκδίκηση, αν τα καταφέρεις, μπορεί να μην τα καταφέρεις, τι δημιουργείς στον άλλον μια ανάλογη κατάσταση, που και αυτός με τη σειρά του περιμένει να πάρει εκείνος εκδίκηση. Και με λίγα λόγια, διαιωνίζεται η μαλακία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το ίδιο βλέπουμε τώρα στους Γερμανούς. Είναι η ώρα τους να πάνε και αυτήν την εκδίκησή τους. Χάσανε δύο πολέμους οι άνθρωποι. Ρε, δεν το αντέχεις. Δεν το αντέχεις να χάσεις δύο πολέμους. Δεν το αντέχεις, ας πούμε. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις την εκδίκησή σου. Καταλάβεις. Λοιπόν, και διαιωνίζεται αυτή η ανιδιοτελής βλακεία, μαλακία. Πείτε την όπως θέλετε. Εκεί το οποίο το θέμα είναι ότι τι κάνεις. Να βγεις απ' έξω. Και τι γίνεται τώρα. Φοβάσαι να βγεις απ' έξω. Γιατί μπορεί να μείνεις μόνος. Όπως σου λέει και ένας. Μιλάς με ένα φίλο. Και όπως μιλάς, λέει, μα αν το κάνω εγώ αυτό, αν φύγω από τη μάζα, αν φωτιστώ, αν είναι αυτό, αν εκείνο, θα μείνω μόνος μου, πώς θα ζήσω μόνος μου, και όχι, μαλάκας και να έχω παρέα. Όλη η ιστορία, λοιπόν, είναι να είσαι μαλάκας και να έχεις παρέα. Και μιας και, λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, τα συνδικάτα, να είμαστε όλοι μαζί, να πολεμάμε τους άλλους,
οι δημόσιοι υπάλληλοι να πολεμάνε τους ιδιωτικούς υπάλληλους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι τους δημόσιους υπάλληλους, οι πλούσιοι τους φτωχούς, οι φτωχοί τους πλούσιους, οι πλούσιοι τους πλούσιους μεταξύ τους, για να γίνουν πιο πλούσιοι κάποιοι και πιο φτωχοί κάποιοι άλλοι, και να γίνεται όλη αυτή η μαλακία που ζούμε αιώνες. Άντε γαμίσου εργατιά, βάλτο ρε μενέλα, στο διάλογο να πούμε, συγχύστηκα πάλι. Στα πρόβατα μετράνε τα καμώματα της Πινελόπης Δέλτα. Φάγει Οδυσσέα πτώματα και ξέρασε τα ονόματα γιαούρτι με κουφέτα. Κάτω από το μαξιλάρι μου το ξύλινο μουλάρι μου ξυλώνει η κουβέρτα. Στου παραντάς το ακρογιαλί της μακορονίσου το τσουβάλι και από μέσα ξεπροβάλλει ο πατερούλης μας ο Στάλιν. Παρέα με στα αγκαθιά να τραγουδάει φωναχτά αντεγαμί, αντεγαμί σου εργατιά. Παρέα με στα αγκαθιά να τραγουδάει φωναχτά αντεγαμί, αντεγαμί σου εργατιά. Αντεγαμί, αντεγαμί σου εργατιά. Λοιπόν, είπαμε σήμερα να τα πούμε και να ακούσουμε και λίγο την καινούργια δουλειά του Τζιμάκου. Τα παίρνω εγώ, παιδιά. Πάω από το σπίτι μετά και μου δίνει κανένα πεντάρικο, κανένα αυτό. Ξέρετε, γι' αυτό το κάνω, μην νομίζετε. Αν ιδιωτελώς. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Λέγαμε λοιπόν για όλη αυτή τη βλακεία, η οποία ζούμε αυτή την εποχή,
και όπου όλη η ανθρώπινη βλακεία αναδύεται και τη βλέπουμε, τον τρώμε στη μάπα δηλαδή, όλη αυτή τη μαλακία που είχαμε παλιά και την κρύβαμε, ήμασταν βολεμένοι, έλα μωρέ, μην μιλάς, μην κάνεις, μην ράνεις. Τώρα βγαίνει στη μάπα κατευθείαν. Μπαμ και την τρώμε κατευθείαν. Είναι η τέταρτη διάσταση που λέμε. Έρχεται κατευθείαν. Μπα, πάρτα. Λοιπόν, μέχρι να καταλάβουμε. Άμα καταλάβουμε. Και βέβαια, ο κόσμος δυστυχώς, τίποτα ρε παιδί μου, θέλει το ψέμα. Να πω τώρα. Θα μπορούσα να πω διάφορα. Θα μπορούσα να πω και το Βενιζέλο παράδειγμα που βγήκε και πανηγύριζε ότι αποδείχθηκε ότι, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει άλλος δρόμος και μπράβο, μόνο το ναι και μπράβο τι καλά που τα κάναμε εμείς που πάμε ναι και σκύψαμε και ο σφιοκαπνής και μπράβο μας, αυτό είναι το σωστό κλπ. Αλλά βαριέμαι. Τι να πω στο Βενιζέλο τώρα. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι άμα έχει 3 εκατομμύρια, που ξέρουμε τα 3, έτσι, γιατί πόσα τώρα είναι στα Καϊμάν, στα από εδώ, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Εύκολα λες τη μαλακία σου, καταλάβεις. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν θέλω να ασχοληθώ. Πανηγυρίζανε εκεί στην Δημοκρατία, ο Άδωνης, αυτοί ο Βορύδης, ας πούμε. Λοιπόν, και ο μαλάκας κοιτάει και ανοίγει τα κανάλια και. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω έτσι πράγματα που ζω, ρε παιδί μου. Αυτά τα καθημερινά, δηλαδή που τα συναντάμε μπροστά μας και δεν δίνουμε καμία φορά σημασία. Με πήρα ένα τηλέφωνο που λέτε την Τετάρτη, νομίζω, την περασμένη Τετάρτη, μία συνάδελφος παλιά, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, από το θέμα που δούλευα. Έχω για αυτή την εμπειρία, δούλευα 6 χρόνια στο θέμα, τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Όχι ότι μετανιώνω, μια χαρά εμπειρία ήταν, γιατί καταφέρεις να δεις πώς δουλεύει το σύστημα. Μία μέρα μπορεί και να σας πω δηλαδή, για πηδάμε από τα μπαλκόνια όλοι μαζί. Το τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο πάμε και πληρώνουμε κάθε Κυριακή. Εγώ το έχω κόψει, δεν πληρώνω τίποτα πλέον. Λοιπόν, ούτε εφημερίδες ούτε τίποτα. Τώρα, αφήστε με γουστάρετε. Μπορείτε να συνεχίζετε, ας πούμε, τους πληρώνετε. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, με πήρε τηλέφωνο μια κοπέλα. Είχαμε κάνει μια δουλειά στην Κρήτη. Ήταν της μόδας τότε, ξέρετε, αυτό το σύριαλ με το νησί, ας πούμε, και, και τους λεπρούς και όλα αυτά. Και μας είχαν στείλει, τέλος πάντων, να βρούμε λεπρούς εκεί στη. Γιατί υπάρχουν ακόμα, δεν είναι κανένα θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια οικογένεια τέλος πάντων από κάποιους που είχαμε βρει, έκανε μήνυση τέλος πάντων στην εφημερίδα, δεν ξέρω τι, ας πούμε και όλα αυτά. Και θέλανε να πάω στο δικαστήριο, άκουσαν το θράσος τώρα, έτσι. Δηλαδή, δεν φτάνει που 6 χρόνια με κλέβανε, που ποτέ δεν μπήκα στο μισθολόγιο. Ήταν 2 μήνες στην αρχή, υποτίθεται ότι θα ήμασταν, ξέρω εγώ, και μετά θα μπαίνουν στο μισθολόγιο και τα αυτά. Πέρασαν 6 χρόνια και με γράφανε κανονικά. Χωρίς ότι διαβάζαν το όνομά μου σε δουλειές, από ό,τι έμαθα αργότερα. Το κάνανε επίτηδες ώστε να μπορούν να τα πουλάνε για δικά τους. Γιατί όταν έχει θέματα τώρα, ας πούμε, Αγγελοπούλου παράδειγμα, ξέρω εγώ όλα αυτά, πουλάνε παγκόσμια αυτά, με εκατομμύρια. Πάρε 200 ευρυδάκια, να τη βγάλει, και α εμεί να οικονομάμε τα εκατομμύρια. Λοιπόν. Και για να είσαι καλό, πρέπει να είσαι. Αυτή είναι ο Σόιμπλε τώρα, καταλάβατε. Είναι η Μέρκελ. Και άμα θε να είσαι καλό και να παίρνει κανένα χατζηλί και να ζει, πρέπει να λε πάντα ναι. Άμα πει, όπω μεγάλε δεν κάνει, τον πούλο. Δεν αλλάζει κάτι, μην νομίζετε. Μην νομίζω ότι η Γερμανία είναι κάτι διαφορετικό από ότι είναι το αφεντικό σου εδώ πέρα. Τα μαθηματικά αλλάζουν, άλλη κλίμακα. Το ίδιο ακριβώς ζούμε όλοι. Καταλάβατε, γι' αυτό σας λέω, δεν έχει να κάνει η Ελλάδα, η Γερμανία. Έχει να κάνει η βλακεία του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτοί που θέλουν την εξουσία και οι μαλάκες που την ανέχονται. Αυτό είναι όλο. Σε τοπικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Φαντάζομαι και γαλαξιακό και συμπαντικό. Μαθηματικά δεν ξέρω, απλά αλλάζει κλίμακα. Δεν φτάνει λοιπόν. Που γινόντουσαν όλα αυτά, είχαν το θράσος, ας πούμε, να με πάρουν τηλέφωνο να πάω στο δικαστήριο για ψευδομάρτυρες. Να ψευδομαρτυρήσω δηλαδή υπέρ τους. Κάποια στιγμή λοιπόν μιλάω με τη δικηγόρο και θέλω να σου πω, ας πούμε, εγώ την κοπέλα που είχα πάει να κάνω το ρεπορτάζ μαζί, εννοείται ότι μπορώ να έρθω και να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν έφυγε εκείνη σε τίποτα. Αυτοί πιέζουν και κάνουν και σε απειλούν, θα σε απολύσουμε όταν το κάνει και δεν ξέρω τι, γιατί ξέρετε να γίνουν κρυφά αυτά. Χωρίς την άδεια του αλουνού, ας πούμε, έτσι. Να κάνεις λαμογιά για να πάρεις φωτογραφία. Ξέρετε πώς γίνονται όλα αυτά τώρα. Λοιπόν, και είπα να έρθω και να πω την αλήθεια. Ότι η κοπέλα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Την απειλούν. Ότι αν δεν το κάνεις, δεν είσαι καλή, θα χάσεις τη δουλειά σου. Τελειώσαμε. Εκβιασμός. Τι δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν με βοηθάτε, κύριε Λογαρή, δεν με βοηθάτε έτσι. Τώρα την αλήθεια θα λέμε. Εδώ έχουμε δικαστήριο. Στο δικαστήριο τι θα πάμε με την αλήθεια. Ακούστε, αυτοί είναι τώρα οι άνθρωποι που είναι σεβάσμοι στην κοινωνία, δικηγόροι. Έχουν λεφτά, βγαίνουν στα κανάλια, μιλάνε για νόμους, για αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα σας μιλάω. Δεν κάνει να λες την αλήθεια, ρε παιδί μου. Δεν κάνει, να χτίζεις ψέμα στο ψέμα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Τι άλλο να πω, τι δεν καταλαβαίνουμε. Τι δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό και νομίζω
ότι ίσως ήρθε η ώρα, ας πούμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τη Τζίμι ακόμα, το οποίο λέγεται «Νότιος Κόλλος». «Νότιος Κόλλος», δεν ξέρω γιατί ο Τζιμάκος το έβγαλε έτσι, δεν ξέρω, κάτι θα ξέρει αυτός, ας το ακούσουμε. «Η αγάπη σου, αγάπη μου, με έκανε κουρέλι, κι όμως σε θέλω, σε ποθώ, σαν μέλισσα το μέλι. Θα πιω το αθάνατο νερό, θα πνίξω το κουνέλι και θα γλιστρήσω, θα χωθώ στο σώμα σου σαν χέλι. Θα το φωνάξω να το πω, να μάθει ο κόσμος όλος, πως από εδώ και στο εξής, του οργασμού σου υπηξής, θα δείχνει νότιος κόλλος». Βλέπω τις ειδήσεις στο μπαλκόνι και κρατάω κόκκινο φτερό. Γαργαλάω την κότα στην οθόνη και αυτή μου λέει το καιρό. Απ' το καζανάκι πέφτει χιόνι, κρύο κολαράκι λαδαρό. Πάλι θα βουλώσει το τσιφόνι, σύρε να φωνάξεις το γιατρό. Στάζουν τα βυζιά σου σιλικόνι, κλαίω και τσιρίζω σαν μωρό. Θα μου μαγαρίσεις το σεντόνι, φύγε τσούλα, έχω πιτέρο. Ο βιτιοκάμπτης με τεντώνει, δύο κυπαρίσια σε σταυρό. Ρίζει το κορμί μου σαν τριζώνει, όλα είναι χώμα και νερό. Την παραγγελία του γκαρσόνι έγραψε φινάλε τρομερό. Πάει το τρανσέξουαλ παντελόνι, έγινε πουκάμισο καρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι να πω τώρα εγώ, να πω κάτι καλό, να πούμε και κανένα ευχάριστο μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα και τη μύριλα, την οποία τέλος πάντων, όπως είπαμε, βγαίνει στην επιφάνεια και την τρώμε στη μάπα. Και δεν βγαίνει στην επιφάνεια γιατί για κανένα λόγο, βγαίνει για να το δούμε και να πούμε όπα μέχρι εδώ. Restart, ρε παιδί μου, restart. Λοιπόν, μέχρι να καταλάβουμε λοιπόν πρέπει να γίνει ένα restart, θα το τρώμε στη μάπα όσο τέλος πάντων το αντέχουμε, όσο ο άλλος βολεύεται, το εγώ του, να αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, άλλα συμφέροντα εγώ, άλλο ένας, άλλο άλλος. Λες και η ζωή είναι διαφορετική για τον ένα και τον άλλον. Λες και δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι το αυτονόητο απλά να ζήσουν και να αναπτυχθούν και να πάρουν το καθένα στον δρόμο του. Λοιπόν, να πούμε κανένα ευχάριστο. Τη Δευτέρα είδα το φίλο μας τον Στέφανο τον Ροζάνη, πήγαμε για ένα κρασάκι και είπε ο άνθρωπος, πέρασε μια υπερκόπωση, γιατί παρότι είναι 70 χρονών, συνεχίζει να πολεμάει. Πηγαίνει, κάνει σεμινάρια, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, τον τραβάνε από εδώ πέρα, από εδώ, χωρίς να πληρώνεται, χωρίς όλα αυτά. Και είπε τέλος πάντων ότι να βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα, πηγαίνω σπίτι του δηλαδή, και να κάνουμε έτσι μια. Κάτι σαν πανεπιστήματο, που πούμε έτσι, να ξεκαθαρίσουμε έννοιες. Οπότε ίσως μια φορά την εβδομάδα, αν είμαστε καλά τέλος πάντων, θα έχουμε.
Sorry για το σκηνικό, έπεσε το ρεύμα γιατί κάναμε την εκπομπή μέσω Skype, ας πούμε, και έπεσε το ρεύμα εδώ πέρα, δεν έχουμε ρεύμα, τώρα μας το κόψανε γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχω ιδέα. Αν και από ό,τι βλέπω μάλλον ήρθε, ποιος ξέρει τώρα, επειδή δεν το κάνανε γιατί δεν θέλουν να ακουστούν διάφορα πράγματα, έχουμε μας πολεμάνε σαύρες. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Στέφανο, το φίλο μας, ότι είπε ότι μπορούμε μια φορά την εβδομάδα να έχουμε μια εκπομπή μαζί, να μας εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Έπαθα πλάκα όταν έμαθα ότι είναι μαθητής του Φουκώ, του Αντόρνο κλπ. Κλπ. Ότι έζησε το Μάιο του 68. Μάλιστα μου πήγε κανένα φοβερό, για να δείτε δηλαδή πώς δουλεύει το σύστημα. Έχω ακούσει, μπορεί και εσύ να έχετε ακούσει διάφορα για την κυρία Ρεβελέρ, η οποία είναι και πρίτανης και δεν ξέρω τι και όλα αυτά, και πώς ανεβαίνουν κάποιοι στο σύστημα, στα ιερατεία αυτά του συστήματος, ας πούμε. Έμαθα λοιπόν ότι το Μάιο του 68 στη Γαλλία ήταν αυτή η οποία πήγαινε και έδινε αυτούς που παίρνανε μέρος στην Επανάσταση, ας πούμε. Πήγαινε και τους έδινε, καταλάβατε. Όπως καταλαβαίνετε, το σύστημα την αποζημίωσε.
για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Λοιπόν, τέτοια ωραία πράγματα. Αλλά αυτό που ήταν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον στην κουβέντα που είχαμε με τον φίλο μας τον Στέφανο ήταν μια ανάλυση που μας έκανε για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς πληρώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, όσο και σας φανεί περίεργο, η ανάλυση ήταν ότι είναι θρησκευτικό το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή με την έννοια οικονομικό καθαρά. Γιατί για παράδειγμα τιμωρείται η Κύπρος, η οποία, οκ, είχε ένα τραπεζικό σύστημα λαμογίστικο, αλλά τραπεζικό σύστημα λαμογίστικο, τι θα είναι δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Είχε εξωγώ 7 φορές που πάρει το ΑΕΠ, ας πούμε, το σύστημα και στην τράπεζα καταθέσει και αυτά. Το Λουξεμβούργο όμως έχει 20 φορές παραπάνω. Δεν το χτυπάνε. Δεν έχουν ήλιο αυτή, παιδιά. Δεν είναι αναρχικοί. Ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο αναρχικοί. Είμαστε λίγο αούα. Ο καθένας, ας πούμε, κάνει να το κατέβει και πρέπει να τιμωρηθούμε. Μου έγινε μάλιστα ότι όλο αυτό είναι θρησκευτικό. Γιατί εμείς είμαστε, ας πούμε, ορθόδοξοι, δηλαδή είμαστε λίγο χαζοχαρούμενοι, όπως είπε. Δηλαδή, εντάξει, παιδί μου, κάνεις τη μαλακία, σε συγχωρώ. Είναι καλός ο Θεός, σε συγχωρεί, ας πούμε. Οι καθολικοί, ας πούμε, τώρα είναι και αυτοί έχουν συγχώρες, αλλά πρέπει να πληρώσεις. Δηλαδή, θυμάστε, ας πούμε, τα συγχωροχάτια, δηλαδή, είμαστε πλούσιος. Οκ, πας στον παράδεισο, δηλαδή, πληρώνεις, είναι σύστημα Πασόκ εκεί πέρα. Άμα πληρώνεις, αλλά δώσεις, πας στον παράδεισο. Άμα είσαι φτωχός, όχι, φίλε μου, δεν. Αντίθετα, οι Προτεστάντες, που είναι οι Γερμανοί, δεν έχουν καμία έννοια συγχώρεσης, έχουν μόνο την τιμωρία. Και μάλιστα μια καλβινιστική άποψη τέτοια, όπου μέσα στο αξιακό του σύστημα θεωρούν ότι πρέπει, ας πούμε, ξέρετε, αυτοί που δεν είναι υποταγμένοι, που δεν είναι σονικεντε έτσι όπως αυτοί νομίζουν, πρέπει να τιμωρούνται. Λοιπόν, το εκπληκτικό, ας πούμε, είναι ότι κάπως πιάσαμε την κουβέντα για τις θρησκείες κλπ. Κλπ. Έμαθα κάτι φοβερό που δεν το ήξερα, ότι σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο απαγορεύεται να υπάρχει υπεραξία στα χρήματα. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά από λεφτά. Η υπεραξία μπορείται μόνο από την εργασία. Λοιπόν, ακούστε τώρα σκηνικό. Όταν μου λέει όμως πηγαίνει στο γραφείο του Σόιμπλε, της Λαγκάρτ, πίσω τους λέει, πίσω τους, υπάρχει ένα κάτι σαν, φανταστείτε τώρα, παιδί μου, κολυμπαρισμένο, ένας πάπυρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, όπου γράφει κάτι εβραϊκά, περίεργα, ας πούμε, δεν καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις εβραϊκά, δεν καταλαβαίνεις. Τι λέει λοιπόν αυτός ο πάπυρος? Αυτός ο πάπυρος λοιπόν λέει ότι ναι, απαγορεύεται να βγάζεις λεφτά από λεφτά, αλλά σε συγχωρώ που θα το κάνεις. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, ας πούμε. Δηλαδή, η Μέρκελ, η Λαγκάρτ και όλοι αυτοί, ας πούμε, έχουν πάρει συγχώρεση, παιδί μου. Δηλαδή, τους είπε ο Θεός ότι, ξέρετε κάτι, ναι, είναι βλακή αυτό, είναι κακό, αλλά σας συγχωρώ εσάς, κάντε το εσείς. Τώρα, πείτε μου εσείς τώρα, δηλαδή, τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως σε αυτόν τον κόσμο εδώ που ζούμε. Να πω λοιπόν καταρχήν ότι ήρθε το ρεύμα, οπότε να ξανασυνδεθώ, Μανέλα, το Ιντερνετ, βάλει ένα τραγουδάκι. Να, όπως το λένε, και να κάνω μια σύνδεση πάλι για να μιλάω το τηλέφωνο. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε 17 Νοέμβρη. Και έχω λόγο που το βάζουμε, να ακούσουμε 17 Νοέμβρη απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε τον Δημάκο. Τι λέει για την 17 Νοέμβρη απόγευμα, τι του συνέβηκε? Κακόλα είναι πολλά και μη σκυλιά σε τροχοφόρα. Την εθνική στην
κατηφόρα με το πήκι πάνω τη φορά. Δυο μυρωδιές έχει ο δυος μας, ο πάνω και ο κάτω κόσμος. Τα κεφτεδάκια από τη Σμύρνη, κακά στις μπάρμπι το μπικίνι. Στο σβέρκο μου έχω καουμπόι, καβάλα σ' όλο μου το σόι. Με πυρωμένα μανουάλια, μαρκάρι ανθρώπινα βουβάλια. Η κοκακόλα είναι φόλα και μη σκυλιά σε τροχοφόρα. Την εθνική στην κατηφόρα με το πήκι θανατηφόρα. Τον κλέφτη στο αυτοκίνητο τον καθρέφτη. Ο ουρανός θα με πλακώσει μέχρι την τελευταία δόση. Μες της Πανδώρας το κουτί της Μεδούσας τα δικούτη. Η ρόμπα της Κυρακατίνας, κάρτο πείραμα της Κίνας. Η κοκακόλα είναι φόλα και μη σκυλιά σε τροχοφόρα. Στην εθνική στην κατηφόρα με το πήκι θανατηφόρα. Λέγαμε λοιπόν για όλη αυτή την ανοησία που επικρατεί με τις θρησκείες, με αυτά. Και μάλιστα μας έλεγε ο Στέφανος ότι υπάρχει χειρότερη εξουσία και πιο αδίσταχτη από τη θρησκευτική εξουσία. Εντελώς τυχαία λοιπόν, μου συνέβη και το εξής. Είχα πάει εδώ δίπλα στο σπίτι μου, το έχει ένα έτσι μαγαζάκι, το οποίο πουλάει, ξέρετε, δοκεράκια, τίποτα λιβάνια, τίποτα αυτά. Και κάποια στιγμή λοιπόν πιάσε την κουβέντα και με αυτή την κυρία, τέλος πάντων, η οποία έχει το μαγαζάκι αυτό, με εικόνες, με τέτοια. Και με ρώταγε εκεί, ξέρεις, αν είμαι χριστιανός και διάφορα τέτοια. Της λέω, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση ο χριστιανισμός με τον Χριστό, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι καταλάβα και τίποτα οι άνθρωποι. Εξουσία θέλανε. Και τέλος πάντων δεν γουστάω τα δόγματα. Και μου απάντησε αποκλειστικά, εξουσία χωρίς δόγμα δεν γίνεται. Δηλαδή τι, να μην έχουμε εξουσία. Έλαντε. Άντε τώρα εγώ θα της εξηγήσω αυθινής ότι αν τέλος πάντων υπάρχει κάτι που λέγεται Θεός, ας πούμε, και τέλος πάντων τι είναι αυτό, κανείς δεν ξέρει, μάλλον είναι ελευθερία. Και όχι δόγμα. Εντελώς λοιπόν τυχαία, εντελώς τυχαία, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη ζωή όλα τυχαία είναι. Τέλος πάντων, ειρωνικά το λέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ένα φέρνει το άλλο και οδηγεί σε κάπου. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που λέγεται «Ο γνωστικός Γιούγκ και οι 7 ομιλίες προς τους νεκρούς». Λοιπόν, το Γιούγκ το ξέρετε, είναι ένας από τους πατέρες της ψυχολογίας, αλλά όχι με τον τρόπο που το έκανε ο Φρόιντ και όλα αυτά. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο ο Γιούγκ, ξέρετε, να πω τώρα με τις μερικά πράγματα, ξέφυγε λίγο από αυτή την ορθολογιστική κατάσταση, ας πούμε. Τον κατηγορούν διάφοροι ότι ασχολείται με αστρολογία, με διάφορα περίεργα κλπ. Κλπ, ότι είχε οράματα, ότι τέλος πάντων δεν ήταν μόνο αυτό το μυαλό, ρε παιδί μου, το ορθολογιστικό, ξέρετε, ας πούμε. Ότι βρήκε την αλήθεια μέσα από άλλες οδούς, τις οποίες όμως, ακριβώς επειδή ήταν επιστήμονας, τις εξορθολόγησε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τις έκανε κατανοητές. Έτσι, αυτό είναι όλο το θέμα. Το μυαλό, γι' αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο το μυαλό, υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο το μυαλό καλείται να το φέρει, ας πούμε, σε μια κατάσταση. Και επειδή έχουμε μιλήσει εδώ από την εκπομπή με διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι μιλάνε για το κέντρο καρδιάς,
και πώς μπορούμε να φύγουμε από τη βλακεία και να καταλάβουμε τι είναι η ανατολή αγάπη και τέλος πάντων να περάσουμε σε μια άλλη εποχή που θα είναι αλλιώς και θα είναι ειρήνη και τέλος πάντων αγάπη και όλα αυτά τα ωραία και τα οποία μας φαίνονται εντελώς παρανοϊκά όταν ζούμε αυτή την καθημερινότητα. Μου έκανε μεγάλη λοιπόν εντύπωση αυτό το βιβλίο, γιατί αυτό έκανε ο Γιούγκ. Δηλαδή πέρασε σε μια άλλη κατάσταση και άνοιξε άλλα πράγματα. Ο δρόμος γι' αυτό ήταν οι γνωστικοί. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τους γνωστικούς. Ήταν κάποιοι που θεωρήθηκαν αιρετικοί τέλος πάντων και τους κυνηγήσανε, τους φάξανε. Τα γνωστά, ξέρετε, που γινόντουσαν από τους καλούς χριστιανούς και διάφορους άλλους εκεί πέρα, ας πούμε, όλα αυτά. Λοιπόν, σφαχτήκαν από ό,τι διαβάζω στο βιβλίο όσο κανείς άλλος. Και για ποιο λόγο όμως τώρα γίνονταν αυτό? Δηλαδή, τι αυτοί λέγανε κάτι περίεργο, ας πούμε, που ήταν πολύ επικίνδυνο. Και επικίνδυνο για ποιον λόγο? Για κάποια εξουσία, ας πούμε, για τα φράγκα. Τι ακριβώς δηλαδή ήταν αυτό που ήταν το τόσο κακό που έκανε, ας πούμε, όλους τους πάντες, τέλος πάντων, να τους κάνουν κομματάκια και να τους εξαφανίσουν από προσωπού γης? Και όχι ότι είναι μόνο οι γνωστικοί, το θυμήθηκα τώρα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, με τον Στέφανο που μιλάγαμε εκείνη τη μέρα, μας είπε ότι κάποια στιγμή οι χριστιανοί, πολύ καλοί άνθρωποι κι αυτοί, σφάξαν τον πλανήτη, ψυγά τώρα, τι έγινε, να πούμε. Λοιπόν, είχαν πάει στη Σπάρτη, λέει, και δίνανε ροκάματα, άπειρα με ροκάματα, να εξαφανίσουν οτιδήποτε είχε να κάνει με τον ελληνικό, ας πούμε, πολιτισμό. Δεν αφήσανε έστω πέτρα, παιδί μου, πέτρα. Δεν έμεινε πέτρα. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες επιστολές που στέλνανε εκεί οι εργολάβοι που είχαν αναλάβει τη δουλειά αυτή στους αρχιπαπάδες, ας πούμε. Οι οποίοι λέγανε, ναι, είναι πολλά τα μεροκάματα, αλλά είναι και πολλοί ναοί εδώ πέρα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, θα έχουμε πολλά μεροκάματα. Στείλτε λεφτά. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα, μιας και τα πράγματα δεν είναι λογικά σε αυτόν τον πλανήτη. Τώρα, ξέρω αν πιστεύετε ότι υπάρχει καμία λογική σε αυτό που βιώνετε. Οκ. Okay. Και επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το φαντασιακό, να πω ένα απλό πράγμα που και αυτό το συζητάγαμε με τον Στέφανο τη Δευτέρα. Μου έλεγε λοιπόν, και αυτό δεν το λέει κάποιο περίεργο, που ασχολείται με του εξωγήινου και δεν ξέρω τι και όλα αυτά, ο Λιακόπουλος και δεν ξέρω τι. Το λέει και ένα άνθρωπο ο οποίο είναι καθηγητή φιλοσοφία, φυσικό, έχει σπουδάσει φυσική, α πούμε, και τόσο που έχει γράψει 300 βιβλία που στηρίζονται στη γνώση, αν θέλετε, ω το ίδιο ρε παιδί. Έλεγε λοιπόν ότι στην αρχαία Ελλάδα, στην Αίγυπτο και όλα αυτά, υπήρχε όλη η τεχνολογία του κόσμου. Ξέρουμε σήμερα ότι είχαν μπαταρίες, δηλαδή φωτίζανε, είχαν ρεύμα. Ξέρουμε ότι είχαν υπολογιστές. Ξέρουμε ότι ξέρανε τη μοριακή δομή του ατόμου, Δημόκριτος κλπ. Κλπ. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Και το ερώτημα είναι, αφού τα είχαν, γιατί δεν τα βγάζανε? Γιατί δεν τα κάνανε δηλαδή καθημερινότητα? Σύμφωνα λοιπόν με τον Στέφανο, δεν το είχαν ανάγκη το φαντασιακό τους. Κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε η γνώση να πει στους βαρβάρους, γιατί απέσει στους βαρβάρους, κοιτάξτε γύρω σας και καταλαβαίνετε. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Το θέμα ήταν ότι κατανοούσαν κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό που εμείς ονομάζουμε ανάπτυξη δεν έχει κανένα νόημα όταν δεν έχει κέρδος. Όταν λοιπόν έχουμε μια κοινωνία, η οποία είναι πνευματική κοινωνία, δηλαδή είναι ισορροπημένη με τη φύση, είναι ευτυχισμένη που υπάρχει, είναι ευτυχισμένη που βιώνει τη ζωή, είναι ευτυχισμένη που αυτό το θαύμα τέλος πάντων το βιώνει, το ζει, δεν χρειάζεται να βγάλει κέρδος. Και από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να βγάλει κέρδος, δεν έχει κανένα λόγο όλα αυτά τα οποία ανακαλύπτει και τέλος πάντων τα χρησιμοποιεί μέχρι ένα σημείο για το καλό της, να τα κάνει εμπόριο. Να τα κάνει δηλαδή να προσπαθεί να ζει αυτή την παράνοια που ζούμε σήμερα, που προσπαθούμε να βγάλουμε αυτό που λέει από το δημήγα ξύγι και να βάζουμε τιμές ο ένας στον άλλον και να πουλάμε ο ένας στον άλλον και στην ουσία να φτιάξουμε αυτό την τεράστια σκλαβιά, αυτό το πράγμα που όλοι είμαστε φυλακισμένοι σε κάτι αόρατο, σε κάτι το οποίο απλά, να το πω λίγο έτσι, ποιητική αδεία, μια φυλακή της ψυχής μας. Πάμε λοιπόν να δούμε, σκεφτόμουν τώρα, δεν ξέρω, να διαβάσω ένα κεφάλαιο μόνο από το βιβλίο αυτό, να το ξαναπώ δηλαδή το βιβλίο, λέγεται «Ο γνωστικός Γιούγκ και οι 7 ομιλίες του στους νεκρούς». Λοιπόν, δεν μπορώ να διαβάσω όλο το βιβλίο, θα διαβάσω μόνο σήμερα, ίσως κάποια άλλη στιγμή να διαβάσουμε για κάποια άλλα πράγματα, που τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα, για το τι είναι γνωστική.
θέλω να ξεκαθαρίσω λοιπόν τώρα κάτι, ότι εγώ δεν λέω, α, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια, πηγαίνει εκεί πέρα. Προς Θεού, έτσι. Λέω ότι υπάρχει και αυτό και καλό είναι λίγο να το δούμε. Όπως θέλω να πω ότι για όσους θέλουν να σκεφτούν γιατί οι Θιβετιανοί ζουν στο Θιβέτ. Όποιος έχει πάει στο Θιβέτ καταλαβαίνει ότι με τίποτα, μα με τίποτα, δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος εκεί. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να ζήσεις. Είναι εντελώς έξω από τις ανάγκες που μπορεί να καλύψει ένας άνθρωπος. Μήπως γιατί ακριβώς για αυτόν τον λόγο μπορούσαν να είναι ελεύθεροι και να αναπτύξουν κάτι διαφορετικό από αυτό που εμείς νομίζουμε πολιτισμό. Ακριβώς λέω, δηλαδή, επειδή δεν πήγαινα εγώ να τους φάξω ή να πάρω τα εδάφη τους ή όλα αυτά, τελικά βρίσκαν την ελευθερία να αναπτύξουν κάτι άλλο. Σκέφτηκε ποτέ κανείς ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πάρα πολύ καλά την έννοια του Θεού. Για ένα Θεό μιλάγανε. Αλλά γιατί τότε είχαν και άλλους Θεούς. Γιατί και οι Θιβετιανοί λένε το ίδιο. Μιλάνε για τον ένα Θεό, αλλά και για πολλούς Θεούς μετά κάτω από τον Θεό. Τι περίεργο συμβαίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα πολλά. Έχουμε εξάλλου χρόνο, φαντάζομαι δηλαδή, ώστε να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πάμε να δούμε καταρχήν λοιπόν κάποιους περίεργους τύπους που λέγονται γνωστικοί. Έτσι. Τι ακριβώς είναι αυτοί, και ο καθένας ίσως μετά μπορέσει να βγάλει μερικά συμπεράσματα για να ανεβάσουμε λίγο δονήσεις. Έτσι, να πάμε και λίγο αλλού. Μην είμαστε όλοι μπινελίκια. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας εδώ πέρα, οι λέξεις γνωστικός και γνωστικισμός δεν αποτελούν μέρος του καθιερωμένου λεξιλογίου του σύγχρονου ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με το αντίθετο του γνωστικός, δηλαδή αγνωστικιστής, που σημαίνει κατά κυριολεξία μη γνώστης ή αμαθής, αλλά μεταφορικά περιγράφει ένα άτομο χωρίς πίστη θρησκεία, το οποίο όμως δυσανασχετεί όταν αποκαλείται άθεος. Ακόμη γνωστικοί υπήρχαν πολύ πριν από τους αγνωστικιστές και στην πλειοψηφία τους φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο συναρπαστική κατηγορία ανθρώπων από όσο η δεύτερη. Σε αντίθεση με τους μη γνώστες, θεωρούσαν τους εαυτούς τους γνώστες, γνωστικούς, δηλώνοντας αυτούς που έχουν γνώση. Οι γνωστικοί ήταν άνθρωποι που έζησαν, οι περισσότεροι, στο διάστημα των πρώτων τριών ή τεσσάρων αιώνων της λεγόμενης χριστιανικής εποχής. Οι περισσότεροι πιθανόν δεν θα αποκαλούσαν τους εαυτούς τους γνωστικούς, αλλά θα θεωρούσαν ότι είναι χριστιανοί ή σπανιότερα Εβραίοι, είτε ότι ακολουθούσαν τις παραδόσεις της αρχαίας λατρείας της Αιγύπτου, της Βαβυλώνας, της Ελλάδος και της Ρώμης. Δεν ήταν αιρετικοί οι μέλη κάποιας συγκεκριμένης νέας θρησκείας, όπως υποστήριζαν οι δυσφημιστές τους, αλλά μάλλον άνθρωποι που μοιράζονταν μια συγκεκριμένη στάση για τη ζωή. Αυτή η στάση μπορεί να λεχθεί ότι συνίσταται στην πεποίθηση ότι η άμεση, προσωπική και απόλυτη γνώση της αυθεντικής αλήθειας της ύπαρξης είναι προσιτή στα ανθρώπινα όντα και επιπλέον ότι η κατάκτηση αυτής της γνώσης αποτελεί το ανώτατο το επίτευγμα της ανθρώπινης ζωής. Αυτή τη γνώση δεν την οραματίζονταν ως ορθολογική γνώση επιστημονικού τύπου ή ακόμα ως φιλοσοφική γνώση της αλήθειας, αλλά μάλλον ως γνώση που ξεπροβάλλει στην καρδιά με διαισθητικό και μυστηριώδη τρόπο και γι' αυτό αποκαλείται γνώση καρδιάς σε τουλάχιστον ένα γνωστικό έργο, το Ευαγγέλιο της Αλήθειας. Αυτή είναι προφανώς θρησκευτική θεώρηση και ταυτόχρονα έντονα ψυχολογική, γιατί νόημα και σκοπός της ζωής φαίνεται να είναι να μην είναι ούτε η πίστη με την έμφαση της στο τυφλό πιστεύω και στην εξίσου τυφλή απόθεση, ούτε έργα με εξωστρεφή έμπρακτη καλοσύνη, αλλά μάλλον μια εσωτερική ενόραση και μεταμόρφωση, εν συντομία μια εξέλιξη σύμφωνα με την ψυχολογία του βάθους. Αν δούμε τους γνωστικούς ως πρώιμους ψυχολόγους του βάθους, να πω εδώ ότι ο Γιούγκ έκανε την ψυχολογία του βάθους, έτσι είναι ένα είδος ψυχολογίας τέλος πάντων, που ονομάστηκε η ψυχολογία του βάθους, δηλαδή εσωτερισμός με λίγα λόγια, το μέσα μας που λέμε τέλος πάντων. Λοιπόν, αν δούμε τους γνωστικούς, λέει εδώ ο φίλος μας, ως πρώιμους ψυχολόγους του βάθους, τότε γίνεται αμέσως φανερό γιατί η γνωστική διδασκαλία και πρακτική διαφέρει ριζικά από τη διδασκαλία και πρακτική των Ιουδαίων και των Χριστιανών Ορθοδόξων. Η γνώση της καρδιάς, για την οποία αγωνίστηκαν οι γνωστικοί, δεν θα μπορούσε να αποκτηθεί κλείνοντας συμφωνία ή συμβόλαιο με τον Ιεχωβά, που εγγυάται φυσική και πνευματική υγεία με αντάλλαγμα τη δουλοπρεπή εκτέλεση μιας ομάδας εντολών. Ούτε μπορεί να κερδίσει κάποιος τη γνώση απλώς με τη διακαή πίστη ότι η θυσία ενός θείου ανθρώπου στην ιστορία θα μπορούσε να απαλείψει το βάρος της ενοχής και της απόγνωσης από τους ώμους μας και να εξασφαλίσει αιώνια μακαριότητα, πέρα από τα σύνορα της θνητής ύπαρξης. Οι γνωστικοί δεν αρνήθηκαν τη χρησιμότητα της Τωρά
ή τη μεγαλοπρέπεια της μορφής του Χριστού, του χρησμένου από τον ύψιστο Θεό, θεωρούσαν τον νόμο απαραίτητο για τον τύπο προσωπικότητας που χρειάζεται κανόνες, για αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε διάπλαση και ενδυνάμωση του ψυχολογικού εγώ. Ούτε αρνήθηκαν το μεγαλείο της αποστολής, της μυστηριώδης προσωπικότητας που γνώρισαν οι άνθρωποι με τη μορφή του Ραβίνου Ιησού από την Ναζαρέτ. Ο νόμος και ο σωτήρας, οι δύο πιο σεβαστές έννοιες του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού, δεν ήταν για τους γνωστικούς τίποτε άλλο παρά μόνο μέσα για ένα στόχο μεγαλύτερο από αυτούς τους ίδιους. Ήταν παρενέσεις και επινοήσεις που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να συντελέσουν στην προσωπική γνώση, η οποία όταν κατακτηθεί δεν χρειάζεται ούτε νόμο ούτε πίστη. Για αυτούς και για τον Γιούγκ, πολλούς αιώνες αργότερα, θεολογία και ηθική ήταν μόνο βαθμίδες στην ατραπό της αυτογνωσίας. Κάπου 17 ή 18 αιώνες μας χωρίζουν από τους γνωστικούς. Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, ο γνωστικισμός έγινε μια πίστη όχι μόνο ξεχασμένη, όπως το χαρακτήρισε ένας ερμηνευτής του, αλλά επίσης μια πίστη και μια αλήθεια σε καταστολή. Φαίνεται ότι καμιά ομάδα δεν φόβησε και δεν μισήθηκε με τόση αιμονή και επιμονή για την περίπου 2000 όσο οι δύστιχοι γνωστικοί. Θεολογικά βιβλία αναφέρονται ακόμη σε αυτούς ως τους πρώτους και πιο ολέθριους από όλους τους αιρετικούς και την εποχή του οικουμενισμού το όφελος της χριστιανικής αγάπης δεν επεκτάθηκε σε κανέναν από αυτούς. Πολύ πριν από τον Χίτλερ, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος και η σκληρή επίσκοπή του άρχισαν την πρακτική της θρησκευτικής γενοκτονίας εναντίον των γνωστικών και το πρώτο τους ολοκαύτωμα το ακολούθησαν πολλά άλλα στην πορεία της ιστορίας. Η τελευταία μεγάλη δίωξη κατέληξε στο κάψιμο περισσότερων από 200 γνωστικών στο κάστρο του Μοσεγγύρ στη Γαλλία το 1244. Ένα γεγονός που ο Λόρες Ντάρελ περιέγραψε ως τις θερμοπύλες της γνωστικής ψυχής. Μερικοί διακεκριμένοι εκπρόσωποι των θυμάτων του τελευταίου ολοκαυτώματος δεν θεώρησαν κακοτυχία την πιο άγρια καταδίωξη αυτής της θρησκευτικής μειοψηφίας στην ιστορία, όπως υποδεικνύουν οι επιθέσεις του Μάρτιν Μπάμπερ στο Γιούγκ και στο γνωστικισμό. Εβραίοι και χριστιανοί, καθολικοί, προτεστάντες και η Ανατολική Ορθοδοξία, ακόμη και ζωροάστρες, μουσουλμάνοι και βουδιστές, μίσησαν και καταδίωξαν τους γνωστικούς με επίμονη αποφασιστικότητα. Γιατί? Αυτό που σκανδάλιζε τους Ραβίνους ήταν μόνο ο αντινομισμός τους ή η ασέβειάς τους προς τον ηθικό νόμο ή οι αμφιβολίες τους σχετικά με τη φυσική ενσάρκωση του Ιησού και η νέα τους ερμηνεία της Ανάστασης εξαγρίωσαν τους ιερείς. Μήπως επειδή απέρριπταν το γάμο και την τεκνοποίηση όπως ισχυρίζονται μερικοί δυσφημιστές τους? Μήπως ένιωσαν αποτροπιασμό λόγω των ακολουασιών και των οργίων όπως ισχυρίζονται άλλοι? Ή μπορεί να είναι το ότι οι γνωστικοί είχαν αληθινά κάποια γνώση και αυτή η γνώση τους έκανε πολύ επικίνδυνους για το κοσμικό και εκκλησιαστικό κατεστημένο? Δεν είναι εύκολο να δώσουμε απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε. Θα αποπειραθούμε να δώσουμε μια απάντηση λέγοντας ότι οι γνωστικοί διαφέρουν από την πλειοψηφία των ανθρώπων όχι μόνο στις λεπτομέρειες του πιστεύω τους και τις ηθικές αρχές, αλλά στις πιο ουσιαστικές και θεμελιώδεις αντιλήψεις σχετικά με την ύπαρξη και τον σκοπό της. Η απόκλησή τους ήταν ριζική και στην κυριολεξία, στην κυριολεκτική σημασία της λέξης, αφού οδηγεί πίσω στη ρίζα των αντιλήψεων και των θέσεων για τη ζωή. Ανεξάρτητα από τα θρησκευτικά και φιλοσοφικά τους πιστεύω, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιες ασυνείδητες πεπιθήσεις σχετικά με την ανθρώπινη κατάσταση, οι οποίες δεν πηγάζουν από τους μορφοποιούς εστιασμένους παράγοντες της συνειδητότητας, αλλά προέρχονται από ένα βαθύ, ασυνείδητο υπόστρωμα της διάνοιας. Αυτή η διάνοια κυβερνάται περισσότερο από τη βιολογία παρά από την ψυχολογία. Είναι μάλλον αυτόματη παρά υποκείμενη σε συνειδητές επιλογές και ενοράσεις. Η πιο σημαντική από αυτές τις υποθέσεις που μπορούμε να πούμε ότι συνοψίζει όλες τις άλλες είναι η πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι καλός και η συμμετοχή μας σε αυτόν είναι επιθυμητή και σε τελευταία ανάλυση ευεργετική. Αυτή η υπόθεση οδηγεί σε πλήθος άλλων που χαρακτηρίζονται λιγότερο ή περισσότερο από την υποταγή στις εξωτερικές συνθήκες και στους νόμους που τις διέπουν. Παρά τα αμέτρητα παράλογα και άσχημα γεγονότα στη ζωή μας, τις απίστευτες συγκυρίες, τις στενοπούς, τους επαναλαμβανόμενους παραλογισμούς της ανθρώπινης ιστορίας σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωτικό να συμπορευτούμε με τον κόσμο, γιατί τελικά είναι ο κόσμος του Θεού και έτσι έχει νόημα και καλοσύνη όσο δύσκολα και διακρίνονται. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε τον ρόλο μας μέσα στο σύστημα όσο καλύτερα μπορούμε, να είμαστε υπάκουα παιδιά, σταθεροί πιστοί στο καθήκον, σύζυγοι, ευγενικοί κρεοπόλες, αρτοποιοί, ελπίζοντας σχεδόν μάταια ότι το νόημα θα εμφανιστεί εξ αποκαλύψεως σε αυτήν τη χωρίς νόημα ζωή της υποταγής. Όχι, είπαν οι γνωστικοί. Χρήμα, δύναμη,
κυβερνήσεις, ανατροφή οικογένειας, πληρωμή φόρων, ατέλειωτη αλυσίδα που παγιδεύει στις συνθήκες και υποχρεώσεις, τίποτε από αυτά δεν απορρίφθηκε ποτέ τόσο ολοκληρωτικά και χωρίς δισταγμό όσο από τους γνωστικούς. Οι γνωστικοί ποτέ δεν έλπισαν ότι κάποια πολιτική ή οικονομική επανάσταση θα μπορούσε ή ακόμα ότι θα έπρεπε να καταργήσει όλες τις αδικίες μέσα στο σύστημα όπου είναι παγιδευμένη η ανθρώπινη ψυχή. Δεν απέρριπταν ένα σύστημα διακυβέρνησης ιδιοκτησίας για χάρη ενός άλλου. Η απόρριψη αφορούσε σε ολόκληρη την επικρατούσα συστηματοποίηση της ζωής και της εμπειρίας. Έτσι, οι γνωστικοί ήταν πραγματικά γνώστες ενός τόσο φοβερού και θανάσιμου μυστικού που οι κυβερνήτες αυτού του κόσμου, δηλαδή οι κοσμικές και θρησκευτικές δυνάμεις, οι οποίες πάντα υποφελούνταν από τα καθιερωμένα κοινωνικά συστήματα, δεν μπορούσαν να το αφήσουν να γίνει γνωστό και ακόμη περισσότερο να επιτρέψουν να διακηρυχθεί δημόσια στην επικράτειά τους. Πραγματικά, οι γνωστικοί ήξεραν το εξής: η ανθρώπινη ζωή δεν εκπληρώνει τον προορισμό της μέσα στις δομές και το καταστημένο της κοινωνίας, γιατί στην καλύτερη περίπτωση όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά σκιώδεις προβολές μιας άλλης και πιο θεμελιώδης πραγματικότητας. Κανείς δεν βρίσκει τον αληθινό του εαυτό όταν είναι αυτό που θέλει η κοινωνία να είναι, ούτε όταν κάνει αυτό που η κοινωνία περιμένει από αυτόν. Η οικογένεια, κοινωνία, εκκλησία, επάγγελμα, πολιτικές και πατριωτικές επιθέσεις, ηθικοί και εθισμικοί κανόνες και εντολές δεν συντελούν ούτε στο ελάχιστο στην αληθινή πνευματική ευεξία της ανθρώπινης ψυχής. Αντίθετα, πολύ συχνά δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα ίδια τα δεσμά που μας κρατάνε μακριά από τον αληθινό πνευματικό προορισμό μας. Αυτό το χαρακτηριστικό του γνωστικισμού θεωρήθηκε αιρετικό τις παλαιότερες εποχές και ακόμη και σήμερα συχνά αποκαλείται άρνηση του κόσμου και αντιζωή. Αλλά βέβαια είναι απλώς σωστή ψυχολογία όπως και αληθινή πνευματική θεολογία, γιατί είναι καλή αίσθηση. Ο πολιτικός και ο κοινωνικός φιλόσοφος μπορεί να βλέπουν τον κόσμο ως πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Αλλά ο γνωστικός, με την ψυχολογική του διαφοροποίηση, τον βλέπει ως μια κατάσταση από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε μέσω της ενόρασης. Γιατί οι γνωστικοί, όπως και οι ψυχολόγοι, δεν στοχεύουν στη μεταμόρφωση του κόσμου, αλλά στη μεταμόρφωση της διάνοιας, με φυσική συνέπεια μια διαφορετική αντιμετώπιση του κόσμου. Οι περισσότερες θρησκείες τείνουν επίσης να επιβεβαιώσουν θεωρητικά μια παρόμοια θέση εσωτερισμού, αλλά ως αποτέλεσμα της παρουσίας τους στο κατεστημένο της κοινωνίας, πάντα την αρνούνται στην πράξη. Οι θρησκείες συνήθως ξεκινούν ως κινήματα ριζικής απελευθέρωσης σε πνευματικά πλαίσια, αλλά μοιραία καταλήγουν στις λοβάτες των ίδιων των κοινωνιών που είναι οι δεσμοφύλακες της ψυχής. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε τη γνώση, τη γνώση της καρδιάς που απελευθερώνει τα ανθρώπινα όντα, πρέπει να απαλλαγούμε από τον ψευδή κόσμο που δημιουργήσαμε με την περιορισμένη διάνοιά μας. Η ελληνική λέξη κόσμος, όπως και η εβραϊκή ολάμ, στην πραγματικότητα δηλώνουν περισσότερο την αντίληψη συστημάτων. Όταν οι γνωστικοί είπαν ότι το σύστημα γύρω τους ήταν διεφθαρμένο και ότι κάποιος θα έπρεπε να απομακρυνθεί από αυτό για να γνωρίσει την αλήθεια και να ανακαλύψει το νόημα, δεν έδρασαν μόνο ως πρόδρομοι αμέτρητων αποξενωμένων και απόβλητων από τον Άγιο Φραγκίσκο ως τους μπίδιξη του Σκύπης, αλλά έθεσαν και μια ψυχολογική βάση που ανακαλύφθηκε ξανά από τη σύγχρονη ψυχολογία του βάθους. Ο Γιούγκ διακήρυξε εκ νέου μια παλιά γνωστική ενόραση όταν είπε ότι το εξωστρεφές ανθρώπινο εγώ πρέπει πρώτα να αποκτήσει απόλυτη επίγνωση της ίδιας του της αποξένωσης από το ευρύτερο εαυτό, προτού μπορέσει να ξεκινήσει την επιστροφή σε μια κατάσταση στενότερης ένωσης με το ασυνείδητο. Μέχρι να αποκτήσουμε απόλυτη επίγνωση της ανεπάρκειας της εξωστρεφούς μας κατάστασης και της ανεπάρκειάς της σε σχέση με τις βαθύτερες πνευματικές ανάγκες μας, δεν θα επιτύχουμε ούτε καν μέρος της εξατομίκευσης μέσα από την οποία συνδέεται μια πλατύτερη και ωριμότερη προσωπικότητα. Το αλωτριωμένο εγώ είναι ο προάγγελος και η αναπόφευκτη προετοιμασία του εξατομικευμένου εγώ. Όπως ακριβώς και ο Γιούγκ, οι γνωστικοί δεν απέρριπταν απαραίτητα την ίδια τη γη, την οποία αναγνώριζαν ως οθόνη πάνω στην οποία ο δημιουργός της διάνοιας προβάλλει το παραπλανητικό του σύστημα. Όταν συναντάμε σε γνωστικά κείμενα μία καταδίκη αυτού του κόσμου, ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αναπόφευκτα κόσμος ή αιών και ποτέ η λέξη γη που θεωρούσαν ουδέτερη, αν όχι αναμφισβήτητα καλή. Πάνω σε αυτή τη γνώση, τη γνώση που έχει κάποιος στην καρδιά του σχετικά με την πνευματική ερημιά και την παντελή ανεπάρκεια του κατεστημένου και των καθιερωμένων αξιών του εξωτερικού κόσμου,
ήταν που βασίστηκαν οι γνωστικοί για να συνθέσουν μια εικόνα του συμπαντικού όντος και στη συνέχεια βάσει αυτής της εικόνας ένα σύστημα εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων. Όπως μπορεί κάποιος να φανταστεί, το κατόρθωσαν λιγότερο με τη φιλοσοφία και τη θεολογία και περισσότερο με τον μύθο, τη μυσταγωγία και την καλλιέργεια μυθοποιητικών και φαντασιακών ιδιωτήτων της ψυχής τους. Όπως τόσα ευαίσθητα και σκεπτόμενα άτομα, πριν και ύστερα από αυτούς, αισθάνονταν ξένοι σε ξένη χώρα, ένας εγκαταλελειμμένος γόνος μακρινών κόσμων απεριόριστου φωτός. Μερικοί, όπως η αποξενωμένη νεολαία του 1960, αποσύρθηκαν σε κοινόβια και ερημητήρια, περιθωριακές κοινότητες στις παρυφές του πολιτισμού. Άλλοι, πιο πολύ άριθμοι ίσως, παρέμειναν στο μέσο της μικροπολιτικής κουλτούρας μεγάλων πόλεων όπως η Αλεξάνδρεια και η Ρώμη, εκπληρώνοντας εξωτερικά τον ρόλο τους στην κοινωνία, ενώ εσωτερικά υπηρετούσαν ένα διαφορετικό κύριο μέσα στον κόσμο, αλλά όχι του κόσμου. Πολλοί από αυτούς διέθεταν μόρφωση, καλλιέργεια και πλούτο. Όμως είχαν επίγνωση του αμφισβήτου γεγονότος ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα και οι θησαυροί οχριούν εμπρός τη γνώση της καρδιάς. Τη γνώση όλων αυτών που υπάρχουν. Δεν είναι άξιο απορίας ότι ο μάγος του Κούνσχατ, ο οποίος από την παιδική του ηλικία αναζήτησε και βρήκε τη δική του γνώση, αισθάνθηκε κοντά σε αυτούς τους παράξενους και μοναχικούς ανθρώπους, αυτούς τους οδηπόρους της αιωνιότητας που επιστρέφουν στο σπίτι τους ανάμεσα στα αστέρια. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι από τους γνωστικιστές. Είδατε λοιπόν ότι οποιοδήποτε πει αυτό το σύστημα, δεν ξέρω τι, κάτι άλλο παίζει ρε παιδιά. Δηλαδή έχουμε φτιάξει τόσα εδώ, αλλά δεν είμαστε καλά, είμαστε χάλια, δεν είμαστε καλά, κάτι συμβαίνει μέσα μας. Είναι λάθος αυτό που μας λέτε. Πέφτει φωτιά και τσεκούρι. Ανάμεσα σε αυτούς που φάγανε φωτιά και τσεκούρι, είναι και ένας γνωστός εμάς, ο Μπελογιάννης. Και ο φίλος μας ο Τζίμης φρόντισε να μελοποιήσει τον Μπελογιάννη σε ένα τραγουδάκι που λέγεται «Ο Μπελογιάννης ζει» και θα το ακούσουμε τώρα μέχρι να επιστρέψουμε και να πούμε ξέρω διάφορα άλλα. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια, ίδιος μ' αυτά περήφανος τιτός. Ήχουν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια, μπρος για τη νίκη, για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις ελεύθερες στροφές. Ζεις όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννης με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Ο Μπελογιάννης μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης μας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις ελεύθερες στροφές. Και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης, στη νίκη της ειρήνης, στη γιορτή, ο Μπελογιάννης θα'ν πανηγυριώτης με κόκκινο γαρίφαλο σταυτί. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει μας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει είναι κοντά μας
των τραγουδιών τις ελεύθερες τροφές. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μπελογιάννη από το φίλο μας τον Τζιμάκο και πάμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, ήμουν χθες με κάτι φίλους, ας πούμε, είχαμε μια κουβέντα έτσι λίγο ανάλογη για όλο αυτό το διωγμό που δέχονται όσοι άνθρωποι πέρασαν αυτόν τον πλανήτη και οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν λίγο φως. Είτε λεγόταν Πυθαγόρας, είτε λεγόταν Πλάτωνας, είτε λεγόταν Σοκράτης, είτε λεγόταν Βούδας, Χριστός, οτιδήποτε. Γιούγκ, γνωστικοί, βάλτε ό,τι θέλετε. Σφαγιάστηκαν. Έχουμε λοιπόν κάποιους οι οποίοι ξέρουμε ότι δεν θέλουν με τίποτα να αναπτύξουμε κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι, αυτό που λέγανε γνώμες αυτών, το άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος. Μου έλεγε λοιπόν ένας φίλος ότι έχω ένα μαρέσει λέει, που έχω ίντερνετ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λέει δεν μεγάλη. Το ρώτησα. Παλιά που δεν είχες κινητό, πόσα τηλέφωνα ήξερες απ' έξω. Το μυαλό σου δηλαδή, πόσα ήξερε. Μου λέει 15 όσους φίλους είχα. Μπράβο. Τώρα πόσα ξέρεις, κανένα. Μήπως γίνεσαι λίγο πιο βλάκας. Μήπως δηλαδή κάτι παίζει εδώ πέρα, ας πούμε, και σε κάνουν λίθος σιγά σιγά. Σκέφτηκες, του λέω ποτέ, γιατί ο Πυθαγόρας έφυγε από την Αθήνα και πήγε στη Σκελία σου για όλη τη μάνα κατά την εποχή για να μπορέσει, ας πούμε, να κάνει αυτό που έκανε. Ποιοι δεν τον ήθελαν εδώ πέρα. Και τι είναι αυτό που έλεγε. Τι είναι αυτό που έλεγε ο άλλος, ας πούμε, ότι μπορείς να μιλάς με τον Θεό, να μιλάς, ας πούμε, με τους άλλους πλανήτες, να μιλάς. Πώς άκουγε τη μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών που έλεγε αυτός, ας πούμε. Μήπως λοιπόν, αν ανοίξουμε το κέντρο καρδιάς, έχουμε επαφή με οτιδήποτε θέλουμε. Πώς μπορούμε, δηλαδή, αν είναι κινητό, να επικοινωνούμε αλλιώς, και όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά μόνο το σύμπαν, και κάποιοι δεν το θέλουν. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, λέω. Μήπως δηλαδή έχουμε φάει ένα μεγάλο παραμύθι και αντί να εξελισσόμαστε, γινόμαστε σκλάβοι. Σκλάβοι δηλαδή, εννοούμε η ψυχή μας, έτσι, σε βαθύτερο επίπεδο. Να μην εξελίσσεται. Δεν ξέρω. Ο καθένας το ψάχνει από μόνος του. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι τότε που είχαν αναπτύξει όλη αυτή τη γνώση ήταν ηλίθιοι την ίδια στιγμή, ας πούμε. Έτσι. Και ούτε μπορώ να πιστέψω ότι ήταν όλοι του φωτός, ας πούμε, που λέμε. Γιατί κάποιοι άλλοι σφάζανε. Ούτε μπορώ να πιστέψω ότι οι Γερμανοί είναι οι κακοί που μας σφάζουν όταν οι Αθηναίοι, που ήταν η τότε υπεραλληλιστική δύναμη, πήγαν και σφάξαν τη Μήλο. Όχι παραδοθεί η Μήλος, αλλά για παραδεγματισμό στις άλλες αποικίες. Γιατί λοιπόν πρέπει εγώ να τα χώσω στους Γερμανούς και να μην τα χώσω όχι σε έννοιες τέτοιες που είναι κράτη, αλλά σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν θέλουν να βρούμε αυτό που λέμε κέντρο καρδιάς. Δηλαδή να επικοινωνήσουμε. Γιατί είτε είσαι Αθηναίος την εποχή εκείνη, είτε Γερμανοτσολιάς σήμερα, είτε Γερμανός δεν ξέρω τι άλλο, Χίτλερ, το ίδιο πράγμα υπηρετείς. Έχω άδικο. Ας το σκεφτεί λοιπόν ο καθένας μόνος του και ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Και κάτι άλλο. Όταν αποφασίσεις να βγεις από τη μάζα, θα σε πολεμήσει όλο το σύστημα. Το σύστημα σε θέλει πρόβατο. Στο Μαδρί. Και δεν φοβούνται να στο πούνε κιόλας. Στο λένε στα ίσα πρόβατο. Έτσι δεν λένε. Το πίμνιο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το απρόβατα, ο Τσοπάνης, τα ταΐζει μεν με γρασιδάκι, ας πούμε, και τέτοια, αλλά όταν έρχεται το Πάσχα, τα σφάζει. Αυτό ξέρω εγώ και μιας και ξέρω αυτό, ίσως πρέπει να ακούσουμε το Παζαρό Τζατζίκι, έτσι ένα σουρεαλιστικό τίτλο, που έγραψε ο φίλος μας ο Τζίμις. Μήπως τέλος πάντων καταλάβουμε κάτι. Ακόμα το βρεις. Παρακαλώ τζατζίκι, αγόρι μου. Καλά, βάλε κάτι άλλο που δεν το βρίσκεις. Ρ
Προβλήματα, έχουμε προβλήματα. Ρε Μπόνος, μιλάω. Γιατί σε τέζα, κατσαρομάλα μικρή Τερέζα. 30 πόντους, το τσιγαρλίκι και ζαλισμένη σε τρώνει λύκη. Πάνω σε ξόδεργα σπουργίτη, είναι η μοίρα του ανθρώπου. Με κολλημένα ποδαράκια, εταγματάκια επιτόπου. Πάνω σε ξόδεργα σπουργίτη, είναι η μοίρα του ανθρώπου. Με κολλημένα ποδαράκια, εταγματάκια επιτόπου. Κάτω η Χούντα, κάτω η Φούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες. Εντομοκτώνα αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Είναι χημεία, είναι πορνεία, χωρίς το σώμα να συμμετέχει. Οι ταβατζίδες τα θεωρία και εμείς το λάκκο με τα αφηρία. Έχει καταλάβει την καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και έλα τείχο τείχο στις αυλής μου τη γωνία. Στο ουράνιο δέντρο, στο υπτάμενο χαλάκι, έλα να ανεβούμε φασολάκι, φασολάκι. Σου έχω φτιάξει σούπα σε μολότοφ με απόλα, με στην κατσαρόλα του Καρόλου ξερόλα. Στύψε τη γροθιά σου να την πιούμε ασπροπάτο. Κάνε το καπάκι, με έχει πάρει από κάτω. Μικρή Ινδιάνα, χορευταρού μου, μανιταράκι μου, μανιτού μου. Βάστα οτσίλιες προς τη σκηνή σου, βάλ τον ταλκά μου στην προσευχή σου. Φέρε να πιούμε, να καταπιούμε, δεν γίνεται όλοι να την ακούμε. Κάποιος θα πρέπει να τα φυλάει, να τους τη λέει, να τους μετράει. Φέρε να πιούμε, να καταπιούμε, δεν γίνεται όλοι να την ακούμε. Κάποιος θα πρέπει να τα φυλάει, να τους τη λέει, να τους μετράει. Κάτω η Χούντα, κάτω η Φούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες. Εντομοκτώνα αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Είναι χημεία, είναι πορνεία, χωρίς το σώμα να συμμετέχει. Οι ταβατζίδες τα θεωρία και εμείς το λάκκο με τα θηρία. Έχει καταλάβει την καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και έλα τείχο τείχο στις αυλής μου τη γωνία. Στο ουράνιο δέντρο, στο υπτάμενο χαλάκι, έλα να ανεβούμε φασολάκι, φασολάκι. Σου έχω φτιάξει σούπα σε μολότοφ με απόλα, με στην κατσαρόλα του Καρόλου ξερόλα. Στύψε τη γροθιά σου να την πιούμε ασπροπάτο. Κάνε το καπάκι, με έχει πάρει από κάτω. Λοιπόν, συγγνώμη, να πούμε ένα συγγνώμη, έτσι καμιά φορά έχουμε κάτι κενά, γιατί έχουμε μακριά, δεν είμαι στο στούντιο, μέχρι να συνοηθούμε με το Μενέλο γίνονται κάτι περίεργα, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Είναι εποχές δύσκολες, βενζίνη δεν έχουμε να πηγαίνουμε, εγώ είμαστε, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, έλεγα να πούμε κανένα ευχάριστο νέο. Διάβαζα ότι ένας πιτσιρικάς, αυτοί οι πιτσιρικάς καινούργοι θα κάνουν όλα, εμείς είμαστε για απόσυρση, βρήκε ένα τρόπο να καθαρίζονται, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κυβικά από τον ωκεανό σε λίγες ώρες. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε αν θα χρηματοδοτηθεί το έργο, δεν ξέρουμε αν θα χρηματοδοτηθεί, αλλά δεν έχει σημασία. Και μιας και λέμε λοιπόν για όλες αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες κρύβονται, ξέρουμε,
Και επειδή πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι είμαστε μόνοι μας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ η κυβέρνηση να γυρίσει προς πάντων να ασχοληθεί με εμάς, αυτοί είναι άλλο και καλά κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί φτιάξαν μια συμμορία, παγκόσμια συμμορία ένα, δεν είναι τοπική, έτσι, ξέρετε πολύ καλά. Είδατε και ο κύριος Γιούγκερ, ξέρω εγώ, τι είπε, ας πούμε, δεν χρειάζεται λέει, να συνεδριάσει κανένα κοινοβούλιο στην Κύπρο, αφού πήραμε απόφαση στο Eurogroup, περιττεύει η δημοκρατία, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, αν περιμένετε από αυτούς, σωθήκατε. Και επειδή είμαστε μια εποχή που ή θα συνεργαστούμε εμείς μεταξύ μας και θα γίνουμε αυτόνομοι ή την κάτσαμε τη βάρκα, μπείτε στο ίντερνετ και ψάξτε να βρείτε ορισμένα πράγματα τα οποία υπάρχουν. Δεν θα τα πει το Μέγκα, ούτε το Sky, ούτε κανένας από αυτούς. Μπορείτε να έχετε ρεύμα αυτόνομο, χωρίς να σας συνδέει. Μπορείτε να κινείτε τα μάξια σας με νερό, με νεράκι του Θεού, με νεράκι. Και να βάζετε τα μάξια σας με πάρα πολύ μικρό κόστος. Ψάξτε το, είναι στα αγγλικά, ok. Αλλά ένα φίλο που ξέρει αγγλικά τον έχετε. Ένα άλλο φίλο μπορεί να πιάνει το χέρι του να το φτιάξει. Γιατί τώρα το αγοράζει έτοιμο, οκ, okay, κοστίζει λιγάκι. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα με το που κάνει το αμάξι να κινείται με νερό για το πάρει έτοιμο κάνει κάποιου 1200 δολάρια. Αλλά με 150 το φτιάχνει μόνο σου. Πα το πράκτικε, παίρνει τα αυτά. Είναι λίγο ζόρι βέβαια. Ξαναλέω, θέλει μετάφραση. Αλλά υπάρχουν αυτά. Όπως υπάρχει και να έχουμε ρεύμα. Χωρίς να είμαστε ΔΕΗ, χωρίς χαράτια, χωρίς τίποτα. Υποτίθεται ότι είναι παράνομο όλα αυτά. Ξέρετε τώρα, άμα δεν θέλει ο Σαμαρά, γίνει αυτόνομο, ρε φίλε. Αυτόνομο. Και πώς θα πληρώνομαι εγώ. Καταλάβατε, είναι λίγο ζόρι, αλλά αγκούρια. Μέχρι να σε βρούνε και μέχρι να σε κάνουν καλά κρασιά. Έτσι κι αλλιώ οι περισσότεροι δεν έχουν ρεύμα, οπότε θα λέει και αυτό δεν είχε το πληρώσει. Δεν θα σε βρούνε. Λοιπόν, καλώ ή κακώ εκείνη το μέλλον. Θα πρέπει να βρούμε άλλου τρόπου να επιβιώσουμε. Ιδάλω, αφήστε το. Εγώ καλύτερα πηγαίνω στον μπαλκόνι. Και μια και λέμε για περίεργες τεχνολογίες, εγώ θα πω τώρα κάτι και ο καθένας ας το ψάξει μόνος του. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Είναι κάτι που διάβασα, που άκουσα, που μου είπανε. Τέλος πάντων, μπήκα λίγο, έψαξα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι έτσι, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να πάω εκεί, δεν με αφήνουν και να κάνω έρευνα, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τις μέρες τώρα που ψηφιζόταν που γινόταν αυτή η ιστορία με την Κύπρο. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ήταν πολύ καλά, ρε παιδί μου. Είχαν πονοκεφάλους, δεν ήταν πολύ καλά, δεν είχαν ενέργεια, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, είτε στον εαυτό σας είτε σε άλλους. Γενικά κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάπως σαν να μην ήμασταν καλά. Ο απλός νους λέει, εντάξει, παιδί μου, συμβαίνει. Ήταν αυτές οι μέρες, δεν ήταν καλές. Εγώ δεν ένιωθα πολύ καλά, δεν είχα πολύ ενέργεια, δεν ένιωθα καλά, είχα σκέψεις περίεργες. Και το ξεπερνάμε. Έμαθα όμως ότι υπάρχει μια τεχνολογία που λέγεται κύματα ELF. Τι είναι τώρα αυτά τα κύματα ELF? Είναι μια τεχνολογία που ανέπτυξαν οι Ναζί στο Auschwitz και ξέρετε, σε αυτά τα φιλανθρωπικά κέντρα που είχαν εκεί πέρα και κάνανε έτσι ένα πολύ καλό έργο για την ανθρωπότητα. Να το πω λίγο έτσι απλά, φανταστείτε ότι ηχογραφείς ήχους από ανθρώπους που βασανίζονται, που καίγονται, που πεθαίνουν, που βιάζονται, που δέρνονται. Όλος αυτός ο ήχος που βγαίνει δηλαδή από την ψυχή ενός ανθρώπου, ο οποίος υποφέρει. Αυτά λοιπόν τα κύματα, αυτοί οι ήχοι, τους μετατρέπουν σε ήχους ELF, οι οποίοι τι είναι, πώς είναι η σφυρίχθος των σκύλων, που εμείς δεν τις ακούμε, αλλά τα σκυλιά τις ακούνε, σε μια συχνότητα, να το πω έτσι, που ενώ το αυτί μας νομίζουμε ότι δεν το πιάνει, στην ουσία το πιάνει και ο εγκέφαλος το καταγράφει. Και ξαφνικά λοιπόν μέσα μας περνάει όλη αυτή η απόγνωση. Και τι γίνεται όταν έχουμε φόβο και απόγνωση, όταν το νιώθουμε μέσα μας, δεν έχουμε ενέργεια, υποτασσόμαστε, δεν είμαστε καλά κλπ. Να πω στη φίλη μου την Ελένη, δεν ξέρω αν μεταφέρεται μέσα από την DGA, πιθανόν. Ξέρω από ό,τι έχω διαβάσει ότι υπάρχουν διάφορα στο Τατόι, στο Ελληνικό και διάφορες βάσεις εκεί πέρα που τέλος πάντων μεταφέρουν αυτά τα κύματα και συνήθως γίνονται πιο έντονα. Όταν είναι να ψηφιστεί κανένα περίεργο νομοσχέδιο, όταν η Χούντα τέλος πάντων, η παγκόσμια, θέλει να κάνει βήματα μπροστά και θέλει εμάς όλους να είμαστε έτσι υποταγμένοι και να μην μιλάμε. Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω ότι απλά το άκουσα. Αυτό που εμένα μπαίνει στο μυαλό μου είναι τους έχω ικανούς αυτούς να το κάνουν. Εγώ τους έχω. Γιατί ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δουλειά τους. Τεράστια κονδύλια δίνονται χρόνια τώρα στο να γίνουν τέτοιου είδους έρευνες, έτσι,
Και τα κάνανε Ναζί, παιδιά αυτοί. Κακοί, Ναζί. Τώρα μετά θα μου πείτε γιατί πήραν τους Ναζί οι Αμερικάνοι και τους βάλανε και δούλευαν για αυτούς. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ίσως, ας πούμε, όταν κάνεις κάτι τέτοιο, ο Ναζί είναι κακός. Αλλά όταν το κάνει ο Δημοκράτης Αμερικάνος, να είναι καλός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι ίσως θέμα πώς το βλέπει κανείς. By the way, μία λύση από ό,τι λένε για όλο αυτό είναι την ώρα που το νιώθεις να επιστρέφεις σε αυτό που λέμε στο κέντρο καρδιάς. Να ανοίγεις την καρδιά σου και να μην την κλείνεις. Αυτό που πάνω κάτω σας διάβασα για τους γνωστικούς, οι οποίοι, όπως καταλάβατε, κατασφαχτήκανε, δεν έμεινε τίποτα. Όπως οι χριστιανοί κατασφάξανε τους Έλληνες. Έτσι, σας είπα την ιστορία με τη Σπάρτη που δεν έμεινε τίποτα. Αν πάτε στη Σπάρτη, δεν υπάρχει τίποτα αρχαίο. Τίποτα. Μα είναι δυνατόν η Σπάρτη να μην έχει κάτι, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Πολλά τα μεροκάματα, πολλά τα λεφτά, πάρα πολλά τα λεφτά για να μην μείνει τίποτα από τη γνώση. Ποιοι το θέλουν αυτό, ρε παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν αυτό. Ποιοι. Δεν ξέρω, ας το δει ο καθένας μόνος του. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το τραγουδάκι που ακούσαμε δεν ήταν το Παρθαλό Τατζίκι. Ήταν η μικρή Τερέζα. Λοιπόν, by the way, δεν πειράζει, δεν θα το βρει και ο Μενέλος προφανώς. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ακούσαμε τον Παρθαλό Τατζίκι. Ναι, τέλο πάντων, εντάξει. Τη μικρή Τερέζα την ακούσαμε. Δεν ξέρω. Για βάλε τη μικρή Τερέζα, ρε Μενέλα, να ακούσουμε και αυτό και να κλείσουμε έτσι και το αφιέρωμα που κάναμε στο Τζιμάκο. Και το καινούριο CD που έβγαλε, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει να το αγοράσει, νομίζω. Σε μια εφημερίδα το υπήρχε μόνο. Οπότε, no problem, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Άμα βρήκες λοιπόν τη μικρή Τερέζα, πάμε. Α, Τερέζα, ακούσα να πει καλά, σου λέω εγώ. Σε λίγο θα σαλτάρω,
δεν έχω το χτυκιό, είμαι φρικιό. Λοιπόν, επιστρέψαμε, έτσι λίγα λεπτά έχουμε ακόμα. Να πούμε γιατί κανένα τριτοδιάστατο, ας πούμε. Προχτές στο Sky, από όσου ξέφυγε αυτός δεν ξέρω, ας πούμε, τι πέρασε στο Sky, βγήκε ένας καθηγητής από τον Καναδά, Έλληνας, αλλά στον Καναδά έλεγε αυτός, που τον βρήκα τον άνθρωπο, τους ξέφυγε αυτός, ο οποίος είπε το εξής συγκλονιστικό. Λέει, μα καλά, λέει, δεν καταλαβαίνω, λέει, αυτούς τους ηγέτες, λέει, τι ηγέτες είναι, λέει. Όλοι ξέρουμε, λέει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, σε 2-3 χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση να, πώς το λένε, θα ζητιανεύουν όλοι, ζητιάνες θα είναι. Λοιπόν, γιατί λέει δεν έχουν ενέργεια. Ποιος έχει ενέργεια, η Ανατολική Μεσόγειος. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, τι κάνουνε. Άμα, λέει, αντέχατε 2 χρόνια, θα τους είχατε μετά και θα παρακαλάγανε. Θα μου πεις, ρε μεγάλε, τώρα αυτό είναι το νόημα, να παρακαλάνε αυτοί, μία εγώ, ένα από πάνω, μία άλλος από κάτω. Θα μπορούσαμε απλά να πούμε, οκ, okay, ρε φίλε, έχουμε καταλάβει δηλαδή ότι δεν μπορεί να ζει ο καθένας μόνος του. Κάτι έχω εγώ που δεν έχεις εσύ, κάτι έχεις εσύ που δεν έχω εγώ. Είναι σαν τις κουλτούρες, είναι συμπληρωματικές. Και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Να προσφέρουμε, να μας προσφέρουν και να είμαστε τέλος πάντων σε μια κατάσταση ανθρώπινη. Όχι, ρε παιδιά, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Κάποιος πρέπει να από πάνω, καταλάβατε. Κάποιος πρέπει να παίζει το. Πώς τα παιδάκια που λένε να πάει στο σχολείο και λένε μπαμπάς μου είναι πιο δυνατός από το δικό σου μπαμπά. Άμα ο μπαμπάς μου δει τον μπαμπά, το δίρι. Παιδάκια. Μια κατάσταση μαλακία, ας πούμε. Λοιπόν, καταλάβατε εδώ το παιχνίδι που παίζετε. Απλά είναι, δεν είναι και τόσο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, λίγο λέει κότσια να έχεις, τέλος πάντων, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά όταν είσαι γερμανοτσολιάς, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, by the way, νομίζω ότι σιγά σιγά περνάει η ώρα. Δεν ξέρω αν περάσαμε καλά, είχαμε διάφορα προβλήματα εδώ με τις συνδέσεις, πέσανε τα ρεύματα, ξαναήρθαμε, περίεργα. Τέλος πάντων, είναι και αυτά μες στη ζωή, να κάνουμε τώρα. Να σας πω τώρα ότι επειδή δεν έχουμε λεφτά, πέφτουν ρεύματα, δεν θα έχουμε φως, δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχουν τρόποι να περνάμε καλά. Υπάρχουν τρόποι. Ξέρω εγώ, παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, ας πούμε, περίεργα. Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρω εγώ, ας πούμε, εγώ εχθές, επειδή δεν είχαμε να δούμε ταινία, παράδειγμα, με μια φίλη μου, ας πούμε, κάτσαμε εδώ, κάναμε μια αναδρομή, την πήγα σε μια προηγούμενη ζωή, ας πούμε. Έζησε εκείνη μια πολύ ωραία ταινιούλα, την είδε, μια πρωταγωνίστρια την ίδια. Που την περιέγραφε και όλα, ας πούμε, όλα αυτά, περάσαμε μια χαρά. Μπορούμε δηλαδή να καταργήσουμε το Hollywood. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ας πούμε, μπορούμε μόνοι μας να μαζευόμαστε και ταξιδεύουμε στον χρόνο, στον χώρο, να κάνουμε χίλια δύο πράγματα, αρκεί βέβαια να το θέλουμε και να φύγουμε από τη μαλακία την οποία μας έχουν ρίξει αυτά τα έρμια, τα ανθρωπάκια που είναι εγκλωβισμένα σε μια τηλεόραση, σε ένα αυτό, σε ένα τέτοιο και δεν μπορούν αλλιώ. Και αχ, Παναγία μου, τι θα κάνουμε και πώς θα ζήσουμε, και Παναγία μου, και Χριστέ μου, και άντε εδώ, όλα αυτά. Και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορώ να του μάθω εγώ. Θέλει να βλέπει ταινίες μόνος του, με τους φίλους του, και να είναι και αληθινές και να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν ούτε Έλληνες, ούτε Τούρκοι, ούτε Γερμανοί, ούτε τίποτα. Μια ψευδέστηση είναι όλα. Εμπειρίες που θέλει ψυχή είναι όλα αυτά. Απλά κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν. Πρέπει να είμαστε σκλάβοι. Σκλάβοι σε πολύ βαθύ επίπεδο. Σκλάβοι στο ονειρικό μας, στο φαντασιακό μας, στην ψυχή μας. Εκείνος ο στόχος. Δεν είναι ούτε το οικονομικό ούτε τίποτα. Αυτό είναι το μέσο για να φτάσουν εκεί. Και ο μόνος τρόπος να το φτάσουν αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από το φόβο. Δείτε την ιστορία του ανθρώπου και θα δείτε ότι όλα γινόντουσαν με το φόβο. Από την αρχή που γεννιέται το παιδί, φόβο. Η μαμά, άμα θα σε δει, άμα κάνει αυτό, εκείνη, πα στο σχολείο τα ίδια, θα σε τιμωρήσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Βγαίνει στην κοινωνία, θα σε απολύσω, θα μείνει χωρίς λεφτά. Μία τρομοκρατία παντού. Και όπως μου είπε και ο φίλος μας ο Στέφανος Ροζάνης, ένας τρόπος υπάρχει. Η αφοβία. Πρέπει να εκπαιδευτούμε στην αφοβία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτό είναι μια μάχη πρώτα με τον εαυτό μας. Αν δεν νικήσουμε τον φόβο που έχουμε μέσα μας, που μας έχουν βάλει, δεν είναι δικός μας, δεν μπορεί να είναι δικός σου ο φόβος αυτός. Δεν γεννήθηκες για να φοβάσαι. Γεννήθηκες ελεύθερος να ζεις την εμπειρία, να αγαπήσεις όλα αυτά, να ζεις την εμπειρία της γης. Πάμε αλλού μετά. Πάμε μετά. Δεν έχει σημασία. Συνεχίζεται. Άλλωστε, όταν ξέρετε, φεύγεις από αυτό το σώμα, απλά μπαίνεις. Ταχύτητα του φωτός, ας πούμε, και περνάς άλλη διάσταση. Δεν είναι τίποτα. Σε άλλο κόσμο πας.
ξανάρχεσαι, φεύγεις, πας αλλού, εκατομμύρια κόσμοι, no problem. Αλλά όταν έχεις τη φοβία, εδώ σκλαβάκι, να βασανίζεσαι, να υποφέρεις και να τρέφεις ποιους. Πού θα το σκεφτεί ο καθένας μόνος του. Λοιπόν, αυτό έχω να πω για σήμερα. Κάντε ασκήσεις αφοβίας, μη φοβόσαστε, όσο φοβόσαστε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και τέλος πάντων μια ζωή με φόβο και σκλαβιά, ξέρω εγώ, δεν αξίζει τον κόπο. Το να ζω φοβισμένος δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα, δεν μου προσφέρει τίποτα, δεν εξελίσσομαι, δεν φτάνω πουθενά. Ας ζήσω λιγότερο και ας ζήσω χωρίς φόβο. Αυτά έχω να πω, να είστε καλά και λέω να κλείσουμε την εκπομπή με τον ίδιο τρόπο που την ανοίξαμε, με ένα τραγουδάκι της Μαρίας Δημητριάδου, αφού τους έχω συγχαθεί, τους έχω βαρεθεί, πώς λέγεται. Για να δείτε δηλαδή πόσα χρόνια πριν λέμε τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, αλλά κανείς με κανείς δεν κάνει τίποτα. Γιατί δεν κάνει τίποτα, μα γιατί φοβάται. Αφού φοβάται, ας μην γκρινιάζει για αυτά που ζει. Να είστε καλά, θα τα πούμε την Παρασκευή. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένουν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ. Της ιστορίας το χοντρό το κινητή την έχω συγχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας δαρδάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς. Πού είναι στο μυαλό νοθροί, μα υποκοή έχουν περισσεί, τους έχω βαρεθεί.